Μια χαρά είναι. Όλοι πρέπει να είμαστε καλά. Δεν θα είμαστε όλοι καλά. Σήμερα είμαστε. Γιατί? Απολαμβάνουμε το σήμερα. Ποιος απολαμβάνει? Άμα είσαι αργενός, απολαμβάνεις το σήμερα. Όχι, ρε φίλε, την υγεία. Τραβάς κάτι ζωχάδες. Σαν την υγεία δεν έχει. Υγεία να έχεις. Ξέρεις τι έγινε? Ο αστυνομικός διευθυντής Θεσσαλονίκης, ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, ο διευθυντής ασφαλείας και ο πρόεδρος του νοσοκομείου του ψυχιατρίου της Σταυρούπολης πήραν τηλέφωνο στον πρόεδρο των Μεσητών Θεσσαλονίκης και Βορείου Ελλάδος. Όσοι είναι ο γενικός αρχηγός των Μεσητών, παιδί μου, ο πρόεδρος των Μεσητών, και έδωσαν ρητή εντολή, αν λέει έρθει αργιανός και σας ζητήσει σπίτι για μίσθωμα κτλ, να μην είναι πάνω από τον πρώτο όροφο. Γιατί μπορεί να αυτοκτονήσει, να πούμε, να πέσει κανένα από τον παράθυρο, από τον μπαλκόνι, από την τζατήλα του και να κατατροποθεί. Από ανώγιο το πολύ ο πρώτος όροφος, λέει, να είναι. Και με πήρε ο αρχηγός των Μεσητών και λέει: τι έχεις να πεις γι' αυτό? Λέω: ο Μητσοτάκης είναι καλός άνθρωπος. Θέλει τους πολίτες του να είναι υγιείς και τα λοιπά. Και έδωσε αυτή την εντολή. Τώρα, αν τηρηθεί, δεν ξέρω. Και θα βάλει και πρόστιμο 70 ευρώ σε κάθε μεσίτη που νοικιάζει σπίτι σε αργιανό που είναι πάνω από τον πρώτο όροφο. Παρακάτω, λέει: τι έχεις να πεις? Τι γελάς, ρε βλάκα? Γελάει. Είσαι ανόητος. Εγώ είμαι ανόητος. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα τι έγινε. Δεν μπορώ. Δηλαδή... Εσύ αν ήσουν διευθυντής του ψυχιατρικού νοσοκομείου. Δεν θα μπορούσα. Δεν έχω τέτοιες ικανότητες. Γιατί άμα είσαι Νέα Δημοκρατία και σε βάλουν διοικητή σε νοσοκομείο. Δεν ανήκω σε κάποιο κόμμα. Το δέχομαι το ερώτημα, πες μου. Ραν ήμουν πασό κι εγώ, δεν με βάζανε κάπου. Στην ΕΡ 3, σαν τον Μήνο, ξέρω εγώ, σαν τον άλλο, το Σεφτελή. Γύρονται αυτά. Ναι. Να με 30 χρόνια να ταξίνω εκεί τα φρύδια μου, να πούμε. Ναι, να μην έχω ανάγκη ακροαματικότητα. Να μην έχει το άγχος. Να μην έχω το άγχος, να έχω το μάγουλο φραπέ, να πούμε, να ξυρίζομαι και να πέφτει το ξηράφι μόνο του, να ξυρίζει το μάγουλο. Ξέρεις την Ενάση Ανέστος, ρε, να μην έχει στόχους και τα λοιπά, να έχει φράπα να σηκώνεσαι. Λέγε, τι θες να πεις? Τι θέλω να πω? Ναι. Νομίζω ότι είναι μια πολύ κακή μέρα για τους φίλους του Άρη. Γιατί, τι πάθανε? Δεν θα πάρουν το κύπελλο, 52 χρόνια το πήραν καμιά φορά για να είναι στραφορεμένοι. Όχι γι' αυτό, ρε. Δηλαδή, με συγχωρείς, ρε κόμπι. Είναι και ο τρόπος. Ποιος τρόπος, θα σου πω εγώ το άλλο. Δεν έχει ένας 10 χρόνια γυναίκα, γκόμενα. Δεν μπορεί να βρει. Και πάει σε ένα μπαρ και ενώ είναι να βρει την γκόμενα, άκου τι είναι ο Άρης. Δεν έχει 10 χρόνια γκόμενα. Πάει σε ένα μπαρ, έχει απειβδίσει, να πούμε κτλ. Πάει σε ένα μπαρ, βρίσκει μία, το κοιτάζει. Το κοιτάζει μία, ρε παιδί μου, μετά από 10 χρόνια. Το κοιτάζει μία. Παίρνει λίγο τα θάρυτα αυτό, λέει με κοιτάει. Λέει από μέσα του και να με κοιτάει και μόνο μπορεί να με κοιτάει, μπορεί να όλους να τους κοιτάει. Αυτό είναι ένα θέμα. Ναι. Γιατί μπορεί να σε κοιτάει μια γυναίκα, να σε χαμογελάει μια γυναίκα, να χαμογελάει σε όλους ή να είναι βλοσιρή σε όλους κτλ. Ναι. Δηλαδή κάνει κάτι διαφορετικό από ότι ήρθε εδώ μια γραμματέα, γελούσε. Και τι κοίταζε, χαριετιζόταν. Λέει ένα συνάδελφο, α, λέει, ωραία, θα φάμε εδώ τυράκι καλό. Του λέω, δεν τρως. Λέει, γιατί? Λέω, δεν τρως. Γιατί χαμογελάει και σε μένα, χαμογελάει και στον άλλο, χαμογελάει και στο χοντρό, σε όλους χαμογελάει. Άρα είναι σύστημα. Άρα λέω, είναι ο χαρακτήρας της τέτοιος. Χαμογελάει, δεν τρως. Έρχεται μετά τρεις μήνες, δίκιο έχεις μίσθη μου, λέει, να πούμε και τα λοιπά. Μπαίνει λοιπόν. Στο τέλος έχω δίκιο εγώ. Κατάλαβες ποιο είναι τη ιστορία? Καλός ή κακός αυτό? Λοιπόν, καλός ή κακός αυτή, στο τέλος. Το άδικο, εντάξει, αλλά στο τέλος. Έχουμε τεράστια πάει πόλη. Λοιπόν αυτός, λοιπόν, του κλείνει το μάτι, το χαμογελάει και τα λοιπά. Πάει, τη λέει και τα λοιπά. Και σου λέει, ναι, ήρθε η ώρα. Λοιπά, ναι, ήρθε η ώρα και, και η ιστορία. Και στο τέλος τι γίνεται? Έρχεται ο πρώην της μετανιωμένος, της λέει, εντάξει, ό,τι έγινε έγινε. Δύο χρόνια δεν τα είχαμε, ξέρω εγώ, γιατί φταίω εγώ και τα λοιπά. Έρχομαι, τι να κάνεις? Και φεύγει με τον άλλον που την είχε αφήσει δύο χρόνια και τον αφήνει τον άλλον παραμάσκαλα. Έτσι είναι ο Άρης, ρε φίλε. Μα έτσι είναι ο Άρης, ρε φίλε. Έχω μια 52 χρόνια δεν έχει πάρει κύπελο. Έχω και στεναχωριέται ο Αργιανός που δεν θα πάρει τον 53ο χρόνο, να πούμε. Είναι μια μαύρη μέρα, λέει, για τον Άρη. Άσε, ρε, ο τρόπος. Περίμενε. Τι τρόπος? Έχω μια απορία. Τι τρόπος? Ο Άρης. Ο Άρης. Αν είχε κάτι καλό χτες. Ναι, τι ήτανε? Ήταν η μεσοαμυντική του λειτουργία. Είχε, λέει. Η μεσοαμυντική του λειτουργία. Από πού είχε μεσοαμυντική λειτουργία? Γενικότερα. Από πού είχε? Γιατί είχε μεσοαμυντική λειτουργία? Πες μου τι λάθη κάνανε πίσω γραμμές του. Τι πίσω γραμμές του? Η τετράδα του καταρχήν τον προστάτευσε. Τετράδα... Καταρχήν τον προστάτευσε ο διαιτητής με τις κάρτες στον Άρη. Θέλετε να τα έχετε καλά με τον Άρη, θέλετε να τα έχετε καλά με τον Άρη. Μιώντας πήγαινε ο διαιτητής στον Άρη εχθές. Για ποιο λόγο να το κάνει? Ήθελα να το βοηθήσει ο Καραντώνης στον Άρη. Τι για ποιο λόγο, ποιο λόγο να το κάνει? Πού να ξέρω εγώ, η γκόμενα του Καραντώνη είμαι εγώ, ρε. Ή ο επιλογίας που βγάζει την κουραμάνα κάθε πρωί στο στρατόπεδο είμαι. Άμα θέλετε να είστε δημοσιογράφοι. Για τον πειθαρχικό τομέα. Στο πειθαρχικό τομέα. Το πέναλτι δεν αυστηρό το πρώτο?
Τι είναι? Σαν του ΠΑΟΚ τα πέναλτι. Διαφωνώ. Εντάξει, είναι πέναλτι. 100%. Άμα θέλει να μπορεί τη βλακεία του αμυντικού. Άσε με ρε κόκκινε. Ο παίκτη του Άρη παραπατάει, λες και έχει. Σαν τον αθλητή ο οποίο δεν έχει άλλε δυνάμεις. Μόνο που παραπατάει, εγώ δεν το δίνω τον πέναλτι. Όχι. Την ανοησία του αμυντικού κάνει. Δηλαδή τι, δεν κάνει ανοητή ενέργεια. Οι παοξίδε λένε δεν είναι πέναλτι αυτό. Άμα δεν είναι πέναλτι όμω αυτό, ρε παοξίδε, κανένα πέναλτι τα από τα δικά σα. Διαφωνούμε. Ότι οι παοξίδε, λέγοντα, του άκουσα το πρωί, λέει. Α, λέει, δεν είναι πέναλτι αυτό που κέρδισε ο Άρης. Με μένα μιλάς τώρα. Δεν μιλάω με σένα, μιλάω με 1 εκατομμύριο Έλληνες. Καλά κάτι. Και 1.000 Αλβανούς και 3.000 μαύρους. Σε νοιάζει με ποιον μιλάω εγώ, ρε. Θα σου πάρω την άδεια με ποιον θα μιλήσω. Ποιος είναι ο μιλητής? Τι είσαι εσύ με μένα μιλάς? Ποιος είσαι εσύ, ο Μίστερ Σπόκ, είσαι να πούμε? Όχι. Εμείς με το που κάμισο με τη λαδιά από κάτω. Δεν είναι λαδιά, ο καφές έπεσε. Ποιος καφέ, στη μασκάλη έπεσε ο καφές. Έχεις δει κανένα καφέ να πέφτει? Έχεις δει κανένα καφέ αντί να πέφτει κάτω? Πού βλέπω, όλο όνειρα βλέπεις. Αυτό καφές είναι, ρε. Απάνω στη μασκάλη. Αυτό είναι καφές. Αυτό δεν φαίνεται, τη μασχαλίλα τη βλέπεις. Μα μπαίνεις μέσα στο αυτό, σε βλέπουν δύο γυναίκες, βρωμάς μασχαλίλα, ρε. Ποιος βρωμάει? Έλα, μύρισε. Γιατί να μυρίσω, ρε κόκκινε? Γιατί θα πέσει έξω. Δεν πάω πίσω από τη μήνυα, μα κλάση μήνυα να πάω να μυρίσω τη μήνυα. Πάω να μιλήσω αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Αντιαισθητικό πράγμα είναι αυτό. Για σένα. Φώναξε τη Λίλα, την κουλιώνει μέσα. Ποια γυναίκα είναι στο γραμματεία? Από το λογιστήριο, φέρω μια γυναίκα. Όποια να. Γιατί εσύ δεν μπορεί να μιλήσει. Την πιο ήσυχη φέρει, τι είναι αυτή, πώ την λένε? Μια που μιλάει, πώ την λένε απαντά. Τη Λιάνα. Φέρει τη Λιάνα που δεν έχει κόμμα 10 χρόνια. Φέρει την εδώ. Τα μάταρε. Φέρει την εδώ να τον μυρίσει αυτόν. Δεν πάει που δεν πάει με τον άντρα. Να μυρίσει και τη μασχαλίλα τη δικιά σου. Να πάει στο τέλος με γυναίκα. Είναι αυτό εμφάνιση, ρε. Είναι αυτό ότι. Εσύ μιλάς. Ξεκουμπωμένα παντά. Εσύ μιλάς. Εγώ μιλάω, ρε. Δύο φορές τη μέρα πάει. Αυτό. Τι είναι αυτό, ρε, που φοράς από μέσα? Αυτό το φοράει ο Φούντας, ρε, το 1965. Όταν κυνήγαγε στις Λάσπες να πηδήξει την Άντζελα Ζήλια, ρε. Είναι αυτό πράγμα, ρε, τώρα. Ποιο μιλάει για ντύσιμο, δηλαδή. Πρε το ντύσιμο μυρίζει, ωραία το ντύσιμο. Εσύ μυρίζει και αν μυρίζει κάτι, χάνουν τι θέλει. Μα είναι αυτό πράγμα. Δεν μυρίζει. Πού έχει, Χριστέ μου, Παναγία. Έλα εδώ, ρε κεφάλα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Όχι, έλα εδώ. Δεν μπορώ. Θα λυποθυμίσω. Χάνουν του καφέδε ενό χρόνου. Μύρισε. Μη χάρη τίποτα σε δίδυνα. Τι να μυρίσει. Μύρισε. Σήκω στο άλλο χέρι. Γιατί αυτό να μην έχει δρώσει? Καλά, αν εσύ δρώνει με 3 βαθμούς κάτω από το 0, άμα έρθει ο ήλιο εδώ πέρα μετά από 5 μήνες και μα βαράει στο κεφάλι. Θα πεθάνουμε από τη βρώμα. Εσύ κάνεις όταν πας για τρέξιμο. Φρωμάω, ρε. Δεν βρωμάς, δεν κάνεις μπάνιο. Μετά κάνω μπάνιο. Ακριβώς. Μετά τι, αυτή τι. Εγώ την ώρα της κοπής μπορώ να κάνω μπάνιο? Να αλλάξει μια φανέλα, ρε. Γι' αυτό φορά τη φανέλα, για να μην δρώνει το κορμί μου. Εδώ βάζω προσβλητικό, μη στεναχωριές. Αλλά τι κάνεις και υδρώνεις όλη μέρα, όλη μέρα κάθεσαι. Πώς είναι? Έτσι λες εσύ. Μα είναι δυνατόν να υδρώσεις? Πάμε στο μάτς, ρε. Είναι πέναλτι αγόρι που δεν είναι? Όχι. Άτε, ρε. Αυστηρό είναι. Όπως του πάω και είναι αυστηρό. Είναι ανόητη η ενέργεια του αμυντικού. Φυσικά είναι. Τότε τιμωρεί την ανοησία του αμυντικού. Το μεσοαμυντικό κομμάτι του Άρη καταρχήν έπρεπε. Το αμυντικό δεν είπαμε, προσέχω τι λέω, πώς εκφράζουμε. Η τετράδα της άμυνας πήγε καλά. Όταν η μια ομάδα μείνεται με 11 και επιτίθεται με 11. Δεν διαφωνώ. Το έργο τώρα. Λοιπόν, γιατί θα γίνανε εγκλήματα από τον προπονητή. Ποιο προπονητή? Του Άρη. Τι έγκλημα έγινε? Πρώτον. Πρώτο έγκλημα, να ακούσω. Λοιπόν, μπαίνει ο Γκαρσία. Ο οποίος είναι μείον ένα παίκτη για τον Άρη. Έχει άλλο να βάλει? Να βάλει τον Ιτούρμπε. Τον έβαλε. Αργά. Τώρα κάνει συγκριτική τον προπονητή του Άρη. Όχι, από χτες το είπα. Τι? Δεν κάναμε συζήτηση και έλεγαμε να παίξει με Μαντσίνη, Καμαρά. Και το έγκλημα, το έγκλημα του ανθρώπου ποιο είναι? Σήμερα ο Μάτζιος. Σήμερα ο Μάτζιος. Ποδοσφαιρικό έγκλημα. Σήμερα ο Μάτζιος δεν πρέπει να τον πειράξει κανένα. Άμα ξέρετε μπάλα εσείς όλοι. Μπαίνω αιρετικά στην ιστορία όλοι. Σήμερα ο Μάτζιος πρέπει να μείνει στον Άρη. Σήμερα ένα προπονητή. Δεν παρουσιάζει ο Άρης, λέει, επιθέαμα και τέτοια και παρουσιάζει άλλη ομάδα. Τότε πρέπει να είναι όλοι προπονητές φευγάτη. Τι έχει ο Άρης? Τι έχει ο Άρης? Έχει έναν προπονητή, το αμυντικό του κομμάτι είναι πολύ καλό. Δημιουργεί φάση, τι κάνει? Γιατί να το διώξεις, τι έκανε? Όχι, παίρνει, γιατί να το διώξεις? Γιατί να το διώξει το Μάτζιο? Γιατί χθε από το 20 λεπτό έπρεπε να βγάλει τον Γκαρσία. Από το 20 λεπτό έπρεπε να το βγάλει. Ποιο να βγάλει? Τον Γκαρσία. Τον Γκαρσία να βγάλει. Ναι. Γιατί τι έκανε ο Γκαρσία? Δεν υπήρχε στο γήπεδο. Δεν υπήρχε, έκανε μόνο λάθος. Να βάλει τον Γκάμα. Όχι τον Γκάμα, τον Ιτούρμπε. Τον έβαλε τον Ιτούρμπε. Ποιον ορίζει το βάλει, αυτό βλέπει το έργο. Τον έβαλε τον Ιτούρμπε. Έκανε 3 φάσεις ο Ιτούρμπε, στα περιστέρια της έστειλε. Απείλησε όμως. Ο άλλος δεν πέρασε και δεν ακούμπησε. Τι έγκλημα έκανε ο Ανθρωπάκος? Στο κόρνερ που τρώει τον κόλλο από τον Τζανετόπουλο. Περίμενε. Ναι. Από τη στιγμή που ο Άρης δεν έχει χάσει τον ένα κεφαλιά μέχρι εκείνη τη στιγμή. Τι να χάσει ο Άρης? Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν έχασε κεφαλιά. Πώς σου ήρθε εσένα ότι θα βάλει κόμμα κεφαλιά? Αυτή είναι η απορία μου. Ποδοσφαιρικά ρωτά. Ωραία. Έχω δει ένα κόρνερ προηγουμένως. Ναι. Μια φάση
που αφήνουν τον Τζανετόπουλο μόνο του. Ναι. Τον αφήνει μόνο του. Ο Τζανετόπουλος χθες έχει κάνει ένα παιχνίδι, νομίζω από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω δει σε αμυντικό. Ένα αυτό, ένα το Μανολά το 1989 που είχασε με τον τέταρη Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα το 89, ναι. 88-89, που την έβγαλε πάνω από τη γραμμή ο Μανολάς, εκείνο το Ολυμπιακό ΑΕΚ 0-1 με τον γκολ του Καραγιοζόπουλου. Τον βλέπουν σε δαιμονιώδη κατάσταση. Τον έχει σβήσει τον Καμαρά, γάλα του Καμαρά είναι για παλέμαχο, Καμαρά, για δρόμο. Διαφωνώ. Δεν πάει να διαφωνήσει, τι με νοιάζει εμένα άμα διαφωνεί εσύ. Τι λέω εγώ είναι το θέμα. Διαφώνα εσύ. Λοιπόν, και επειδή δεν υπάρχει στόπερ, δεν υπάρχει παίκτη να μαρκάρει τον Τζανετόπουλο. Ο επιθετικό πρέπει να το μαρκάρει. Το φωνάζει από τον πάγκο. Τον ακούω εγώ την ώρα του live. Τον ακούω, φωνάζει μέχρι τα αυτιά μου. Ακούστηκε ο Μάντζιο. Μάνο μέσα. Ο Μάνο αποθηκάριο είναι. Ο Μάνο δεν είναι για μπάλα, είναι για αποθηκάριο. Να τον πάρει ο Καρυπίδη εκεί στα σούπερ μάρκετ, να του πει ο δικό μα που διαφημιζόταν εδώ, ο Μασούτη, ο Διαμαντή, έλα εδώ, κεντρική αποθήκη. Τι θε, Μάνο, κουβάλιμα, ξεκουβάλιμα, φόρτωμα, ξεφόρτωμα, δελτίο αποστολή, καταμέτρηση αντικειμένων κτλ. Για μπάλα ο Μάνο, δε τώρα. Ο Καμάρα. Πάμε στον Καμάρα. Ο Καμάρα ή ο Μάνο. Ο Καμάρα ή ο Μάνο. Τι να εκτεθώ, ρε. Τι να εκτεθώ με την κοιλιά του Βούδα που μου ήρθε εδώ και λέει, με τη μασκαλίλα μου ήρθε να μου πει να εκτεθώ εγώ στην μπάλα πάνω, ρε Βόδα, ρε. Είναι να ποδοσφαιρικό επιχείρημα. Βόδι Μανό να πούμε. Είναι βόδι με τέσσερα πόδια. Ποδοσφαιρικό επιχείρημα είναι αυτό. Καμαρά, τι θα σου πω για τον Καμαρά. Καμαρά. Παίρνει την μπάλα ο Καμαρά, δίνει μπάσα. Γυρίζει, μαρκάρει το στόπερ που θα ανέβει απάνω. Τρέχει ο Καμαρά, γίνεται τέταρτο σκαφ. Τρέχει ο Καμαρά, παίρνει την μπάλα, βγαίνει αριστερά. Πάει να κάνει μια τρίπλα, δεν του βγαίνει, τη δίνει την μπάλα στο Σάσα. Μόλις δίνει την μπάλα στο Σάσα, τι κάνω, Καμάρα. Εσένα ρωτάω. Όχι, ή θα κάνεις διάλογο ή σε ρωτάω, ρε. Είδες μπάλα. Την παίρνει την μπάλα ο Καμάρα. Το είδες στο Ματζόλο. Όλο. Είχατε εκεί κανένα ουίσκι εκεί. Λοιπόν, τι είναι, πιάτε την μπάλα. Τι είναι την μπάλα. Παίρνει την μπάλα ο Καμάρα. Βγαίνει έξω αριστερά. Όχι. Βγαίνει έξω δεξιά. Βγαίνει. Τη δίνει την μπάλα, ρε, στο Σάσα. Τη δίνει την μπάλα στον Μπερτόλιο. Τι δίνει στο Μαντσίνη. Μπράβο. Με τι κάνει ο Καμάρα. Ό,τι να είναι στην αρχή. Βρέκα μου, σταμάτα, μην μιλά για μπάλα. Τι δίνει λοιπόν ρε Αργιανή την μπάλα. Τι δίνει την μπάλα ο Καμάρα στο χαφ. Και το μυαλό του, το ηλίθιο, το καθυστερημένο το μυαλό του, το ποδοσφαιρικά καθυστερημένο το μυαλό του, που το αίσθηκτο του κυνηγού θα πρέπει να του πει: πε με στην περιοχή, ρε, να την ξαναπάρει, να τριπλάρει το στόπερ μέσα. Τι το κάνω εγώ να μου τριπλάρει το χαφ. Που λένε ένα παιδί μου, προβλέψει για το μέλλον και λένε. Καφετζούδε. Όχι καφετζούδε. Τρεις τύπησες στον δρόμο γριές. Ναι. Γριές. Ναι. Στις μάνες μου την ηλικία. Ναι. Θέλω να τους πω τον καφέ. Άμα δω και τη φωτογραφία. Κυρία Κούλα. Κυρία Μυρτό. Τι άλλη δεν την ήξερα πώς τρέχει. Να με συγχωρεί άλλη. Έχουμε μεγάλο κοινό σε γυναίκες κόκκινε. Άμα σε δουν με τη μασχάλη αυτή για αυτές, θα σταματήσουν και αυτές να βλέπουν το ραδιόφωνο. Έπει. Γι' αυτό το ραδιόφωνο είναι ακουστικό, δεν βγαίνουν. Ευτυχώς που δεν βλέπουν δηλαδή οι γυναίκες. Ναι. Πες τον ύπνο, τα τέσσερα τέταρτα που έκανε ο Άρης είναι από πάση του Καμαρά. Είδε τις κούρσες που έκανε ο Καμαρά που παίρνουν στον αντίπαλο συστηματισμένο. Δύο ευκαιρίες του Τούρμπο από πάση του Καμαρά. Ναι. Το πέναλ του Γκάμα από ενέργεια του Καμαρά. Ναι, 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 ναι. Το τέταρτο του Μαντσίνη από κούρσα του Καμαρά. Ναι, ναι. Το τέταρτο του Γκαρσία που δεν προλαβαίνει να σουτάρει από άγγελμα και κούρσα του Καμαρά στο Σαραμαντά και του Αντέζου στη γραμμή. Έκανε κούρσες. Ναι. Και ο Γιωργάκης ο Γαμπρός με το ταξί τώρα κούρσες κάνει. Με τις κούρσες θα τη βγάλει ο Σεντερφόρ. Έχετε τρελαθεί. Ο Γκάλης σας έχει κάνει κακό εσάς. Ο Γκάλης σας έχει κάνει κακό. Τις κούρσες και τις ασίς βλέπει το ζώο. Τις κούρσες και τις ασίς βλέπει το ζώο. Το ότι δεν συμμετέχει όλο στην περιοχή μέσα. Δηλαδή κάντε τον χαφ τον Καμαρά. Κάντε τον χαφ. Πάρτε τον και κάντε τον χαφ. Ο άνθρωπος απαρνείται το DNA του. Απαρνείται ότι είναι center forward. Απαρνείται ότι είναι επιθετικός. Γεννήθηκε center forward. Μεγάλωσε με χαφ. Πώς λέει, γεννήθηκε κατσικάκι με σκύλους και νομίζει το κατσικάκι είναι σκυλί. Γεννήθηκε ο σκύλος με ανθρώπους. Εμένα ο σκύλος μου νομίζει είναι άνθρωπος. Η μην. Νομίζω ότι είναι ερωμένη μου. Έτσι νομίζει. Γελάει. Αν δει καμία γυναίκα στον δρόμο, την ορμάει. Η μην. Νομίζει ότι είναι άνθρωπος. Και αυτός νομίζει ότι είναι χαφ. Πρέπει κάποιος να του πει, παιδί μου, φόρησε. Φόρ, θα μπαίνεις μέσα. Θα τριπλάρεις το στόπερ. Εγώ αν ήμουν ο Μάντζιος, θα του έλεγα, παιδί μου, θέλω να τριπλάρεις το στόπερ. Δεν με νοιάζει να τριπλάρεις τον καλό είναι και ο Προβιδάκης.
να τον τριπλάρεις και όταν δώσεις την μπάσα μέσα τη σιρτή, θα φύγεις από τον Προβιδάλ και θα πας στο στόπερ να χωθείς. Στο θηρίο θα πας. Δεν θα πας στο χαφ. Έτσι παίζουν οι center force στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Έτσι παίζει ο Λαραμπή. Βγαίνει από την περιοχή, πατάει την μπάσα, 35 χρόνων γέρος, κάνει κάτι 20 άρια sprint και πατιέται πιο γρήγορα στη μεγάλη περιοχή από το center back. Και του τη δίνουν την μπάλα και ξανατριπλάρει το center back και σκοράρει. Κάνει προσωπικά γκολ. Ο Άγκμπομ του ΠΑΟΚ, πεσμένος σε 2 μήνες. Πτώμα ήτανε. Πήρε τα πάνω του, έκανε ταχύτητες, γυμνάστηκε, ήρθε σε φόρμα. Πηγαίνει πάνω στο center back. Ο Μπίσερβαρ, Φακλάνα, 35 χρονών γέρος, 34. Πόσο είναι. Όταν πάρει την μπάλα, δεν πάει στο κέντρο να την πάρει και να κάνει. Του τη φέρνουνε. Τρεις χαφ. Οι τρεις χαφ του Άρη πληρώνονται για να κόβουν και να τη δίνουν στον Καμαρά μέσα να τριπλάρει τα center back. Δεν πληρώνεται ο Καμαρά να γίνει πέμπτος χαφ και να την πετάξει στο Ματζίνι. Όταν παίρνει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, ο center force σου κάνει 17 γκολ. Ο Γρηγόρης ο Χαραλαμπίδης από τη Δόξα Δράμας που τον πήρανε στον Παναθηναϊκό έκανε 24 γκολ το χρόνο και πήγαινε ο Παναθηναϊκός πρωταθλητής με τον Πετρόπουλο. Ο Κωστίκος με τον ΠΑΟΚ έβαζε 15 γκολ για πλάκα και ήταν και στεναχωρεμένος. Και το μορφόπεδο Κωστίκος που έκανε 15 γκολ. Στεναχωρεμένος ήταν. 16 γκολ έκανε. Δεν έλεγε ο Παουλ Όραντ, κάνε ασίστ τον Κωστίκο να βγει ο Ιωσήφιδης να κάνει γκολ. Δεν έλεγε ο Λόραντ ή ο ξέρω εγώ, ποιος ήταν ο άλλος, ο Σκότσικ, τον Κωστίκο. Ξέρεις Κωστίκα, βγες, επειδή ξέρει μπάλα και ο Κωστίκος για την εποχή του, πολύ μεγάλη μπάλα. Βγες από την περιοχή ρε Κωστίκο και δώσ' την μπάλα στον Αλαβάντα που θα βγει το Σκαρτάδο να κάνει γκολ. Και να το έκανε ο Κωστίκος, ο παιδαράς ο Κωστίκος, όταν έβγαινε από την περιοχή και την έδινε την μπάλα στο Σκαρτάδο, έκανε ένα σπριντ 15 μέτρα. Του τη φέρνανε με κεφαλιά, με σουτ, με τον κόλο, με το στήθος, ήταν και σωματαράς και τα πέταγε. Τι μου λέτε για μπάλα εσύ τώρα, οι Αριανοί με τον Γκάλι και εσύ με τον Κουτσοπαναγία μου μιλήσετε εσείς για μπάλα. Πάνε σε άλλα θέματα. Πες για τον Ερντογάν, πες για τον φυσικό αέριο, ας ακούσουμε. Για τον Θουλτάνο, πες ό,τι θες άλλο. Ας την μπάλα σε εμάς. Ας την μπάλα σε εμάς. Σε κολλάω εγώ όταν μιλάς για το χρηματιστήριο. Έψαξες να βρεις χρηματιστήριο στην Αμερική, να βάλεις τα λεφτά. Εγώ. Εσύ στην Αμερική δεν την είδες ούτε στο χάρτη θα κάνεις. Βρήκες τον άλλο το φελό τον. Εγώ. Εγώ, τον Καρλίτο. Ούτε εδώ δεν παίζω. Τι να παίξεις. Το ζυζού, μην ζου. Μην μπερδεύεις. Τι ζήνα είναι, τι ζου. Άλλο τι έχει. Τελείωσε η χρονιά. Μετά βαράει πέναλτι ο Γκάμα. Τελείωσε η χρονιά για τον Άρη. Όχι, γιατί να τελειώσει η χρονιά για τον Άρη. Δεν πρέπει να βγει η Ευρώπη. Δεν πρέπει να πάρει τους 6 βαθμούς. Πώς το κάνει. Κερδίζοντας τα μας, πώς θα το κάνει. Βάζοντας γκολ. Ναι, τώρα με αυτή την ψυχολογία. Τι είναι η ψυχολογία. Πλάκα μου κάνει. Τι είναι η ψυχολογία. Με την εικόνα που έχει. Ποια μπορεί ψυχολογία. Να κερδίσει το Αγρίνιο. Ψυχολογία. Μπορεί να κερδίσει το Αγρίνιο. Γιατί το Αγρίνιο. Η Μπαρτσελόνα είναι τι το Αγρίνιο. Προέρχεται από νίκη κόντρα σε ΑΕΚ. Ναι. Όφη και Ολυμπιακό. Ωραία. Κάποια στιγμή Αγρίνιο είναι. Θα σταματήσει να νικάει. Αγρίνιο είναι. Μόνο που βρωμάει η επαρχία, Αγρίνιο είναι. Στο Αγρίνιο ο πολιτισμό τη ΔΕΗ το 82 πήγε. Το Ανδρέα του είχε φέρει. Μέχρι τότε με πηγολαμπίδες ήταν. Ποιο Αγρίνιο. Είχαν φάει του αλλού ταυτί. Εσύ δίνει τύχη, δηλαδή, στον Άρη μέσα. Γιατί τι είναι ο Άρης, μόνο. Τι διαφορά έχει με το Αγρίνιο. Τι είναι ο Άρης, τι η Μπαρσελόνα. Τι θα γίνει ξαφνικά ο Καμαρά σεντερφόρ, κανονικό. Τι θα γίνει ο Καμαρά. Κανονικό σεντερφόρ. Θα σκάσει μια τρίπλα ο Γκάμα, θα πάρει κανένα μπέναλτι, ξέρω εγώ, κάτι θα γίνει. Θα σουτάρει ο Σάσα, θα μπει να πάρει κανένα. Καλό τερματοφύλακα έχει ο Πανετολικό. Ποιο. Καλό τερματοφύλακα. Και πέναλτι έχει βγάλει. Ποιο είναι ο τερματοφύλακα. Ο Μελισσά. Ο Μελισσά γυμναζόταν box το καλοκαίρι μαζί μου 10 μέρε, το ξέρω προσωπικά. Η αδελφή του μένει πάνω από το γυμναστήριο. Είναι καλός θεματοφύλακας. Πολύ καλό παιδί. Με τα πόδια δεν είναι καλός. Του το είχα πει. Μπράβο. Μου λέει τι γνώμη έχεις για μένα. Ένα εξαιρετικό παιδί. Ένα κορίτσι, τι να σου πω, τόσο ευγενικός. Κορίτσι εννοώ δηλαδή σε συμπεριφορά. Κορίτσι ήσυχο δηλαδή. Του λέω κοίταξε να δεις. Σώμα φοβερό. Κάναμε σάκο τέτοια, δυνατό παιδί. Αντοχή, έκρηξη, έκανε και πυγμαχία για να στρίβει. Όλοι οι τερματοφύλακες πρέπει να κάνουν πυγμαχία για να στρίβει το σώμα τους καλά και να έχουν έκρηξη κτλ. Και ο Πασχαλάκης το κάνει. Πυγμαχία. Εκρηκτική προπόνηση. Του λέω τα πόδια. Πρέπει να βελτιώσει τα πόδια. Ένα 97 κορμί λαμπάδα, τα πόδια. Δεν έχει τα πόδια. Δηλαδή τα πόδια τι σημαίνει. Ξεκινάω την επίθεση εγώ ή μου γυρίζει την μπάλα ο μπακ. Πρέπει να την κοντρολάρω, να την φέρω στο δεξί το πόδι, να κάνω ένα καλό βολέ. Δεν ξέρω μπάλα. Δεν ξέρει. Αυτό το πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που έχει είναι αυτό. Κατά τα άλλα είναι πολύ καλός. Πιο καλός από τον Ανέστη είναι. Που πήρε. Συμφωνώ. Εντάξει. Συμφωνώ.
Οπότε τελειώσαμε με τον Άρη. Εδώ έβγαλε πέναλτι του Βούκιτς. Δεν μπορεί να βγάλει. Καλά, πέναλτι, εντάξει, και θέμα τύχης. Εντάξει, το πέναλτι με το πόδι το έβγαλε, το είδα. Εντάξει, ήταν. Έξυπνη κίνηση. Ποιο Βούκιτς. Κούρτης λέει. Του Κούρτης. Ποιο Βούκιτς. Τι λάθος κάναμε. Ναι, βέβαια. Εσύ όταν κάνεις ένα λάθος, του λέω κατευθείαν να πάρεις να πάρει να με βγάλει άκυρο. Άχυρο. Άχυρο είσαι, βέβαια. Άχυρο. Βούκιτς λέει. Το γκολ που ζητάει ο Άρης για σένα είναι ή δεν είναι? Για μένα, ναι. Δεν τι θα πω εγώ. Τι εντύπωση έχεις? Για να μπει ένα γκολ, ναι, πρέπει η μπάλα να περάσει, περάσει ολόκληρη. 100%. Ναι. Δεν πέρασε 100%. Πέρασε 80%. Αν πέρασε είχαν... 90%. Πέρασε 87%. Δεν διαφωνώ. Πρέπει όλοι να περάσει. Παίρνεις όρκο? Ναι, παίρνω όρκο. Εγώ δεν παίρνω όρκο. Γιατί δεν παίρνεις όρκο? Γιατί δεν ξέρω. Στραβώσεις σε τι έχεις? Όχι, γιατί φοράς θέλει... γυαλιά πρεσβειοποίησης? Όχι. Εγώ φοράω. Άρα καλύτερη όραση έχεις από μένα. Νομίζω. Τι νομίζεις? Μπορεί να μην έχω. Πώς, αφού δεν φοράς γυαλιά, πώς να μην έχεις? Εγώ φοράω γυαλιά. Και το κακό που είναι? Ότι εσύ βλέπεις καλύτερα, δεν κακό. Μπορεί με τα γυαλιά να βλέπεις καλύτερα εσύ. Φορά και εσύ γυαλιά τότε. Γιατί να βάλω γυαλιά? Για να δεις αν πέρασε η μπάλα ή δεν πέρασε. Εγώ όρκο δεν παίρνω. Άντε πάλι. Και αν πάρεις όρκο, ρε, τι θα γίνει? Θα πεις ψέματα και θα σε βάλω στην κόλαση. Τι βλακίες χριστιανικές. Ποδοσφαιρικά μιλάμε. Τι όρκο, δεν πέρασε η μπάλα τη γραμμή. Αν υπήρχε το goal line technology, θα τελειώνει η υπόθεση. Ποια σημαίνει τι? Goal line technology. Στη Λαμία θα έχει goal line technology. Παντού. Στη Λαμία το ρεύμα πήγε ένα χρόνο μετά το Αγρίνιο. Τι να κάνει? Είναι επιχείρημα αυτό. Ε, βέβαια. Στη Λαμία λέει να πάει η Νέγκλα τεχνόλογη. Δεν τελειώνει η Μπουγάδα. Του αρκουδόβλακου εκεί πέρα πώ φωνάζουν. Δεν με ενδιαφέρει, φίλε. Αυτού άμα του πάσει καλά. Καλά κάναν. Τι καλά κάναν. Τον Άρη αποκλείσατε. Εντάξει, Λαμία. Όπω είχαν αποκλείσει τον Λαμία και Αγρίνιο τώρα λέει ο Νέγκλα τεχνόλογη. Μιλάμε τώρα. Αυτοί σφάζουν το ζώο από την ουρά. Θα μειώσει τα λάθη των διαιτητών, των εποπτών. Βρε, δεν πέρασε η μπάλα τη γραμμή τώρα. Με το ζώο να το βάλουμε τον Άρη, το έβαλε γκολ. Είπα εγώ ότι έβαλε γκολ. Δεν είναι γκολ. Και εκεί κατά λάθος θα μπαινε. Ήτανε, ούτε εκεί ήταν ο Καμαρά της Μπρόξη. Ο σέντερ πάκ ήταν εκεί που έκανε λάθος. Ούτε εκεί ήταν ο Καμαρά της Μπρόξη. Δώσαν 3 εκατομμύρια, τα πετάξαν στο Θερμαϊκό αυτοί να πάρουν σέντερ φορ που δεν είναι σέντερ φορ. Τα πετάξαν, παιδί μου. Και άλλα πόσα χιλιάρικα δώσαν σε εκείνο το κρέας στο Μήτρογλου και το τεμπελ. 600 το χρόνο. Το τεμπελόσκυλο που θα το πάει και στην Καβάλα. Μην πάρετε στην Καβάλα κανένα Μήτρογλου. Ποιος είναι ο πρόεδρος εκεί? Έχει τρελαθεί. Ένας από το Ιράν κάπου. Από το Ιράν πήγε στην Καβάλα, πήρε την Καβάλα. Πιάσε το Μήτρα εκεί το καρδιολόγο, να τον πιάσει από το λαιμό. Να του πει από τα μαρέτα από πάνω. Από τα μαρέτα από πάνω. Εντάξει, και Καβάλα θα σωθεί. Άστο τώρα. Την Καβάλα δεν ξέρω τώρα. Θα σωθεί Καβάλα. Ο Μαδάρα θα κάνει Καβάλα. Καλός είναι αυτός. Πήγα να του φορτώσουν τον Μήτρογλου. Και τους λέω τον γιατρό, τον Μήτρα, πες τον πρόεδρο, μη τυχόν και το πάρει το κρέας, θα βρει μπελά στο κεφάλι του. Και εκεί οι Καβαλιώτες δεν είναι σαν τους Αργιανούς, είναι άγριοι. Εκεί οι Αργοναύτες. Είναι επειδή, ο Γιώργος. Επειδή λες ότι είναι άγριοι. Ναι. Να στείλω τα χαιρετήματα μου σε ένα Καβαλιώτη τώρα που συνάντησε στον δρόμο. Ποιον? Ένα φίλο ακροατή. Ο οποίος ήρθε εδώ, Πορτικατζής. Για να κάνει χειρουργείο η γυναίκα του, όχι τίποτα σημαντικό, ένα μηνίσκο να κάνει. Μας ακούει χωρίς να παίζει ποδόσφαιρο, χωρίς να υποστηρίζει κάποια ομάδα. Εντάξει. Και τώρα θα επιστρέψει στην Καβάλα. Καλό δρόμο να έχει. Ακριβώς. Έχω εκεί τον Γιώργο τον Καβαλιώτη του Πιτσιρικά. 2 μέτρα άντρας, μας ακούει χωρίς να παρακολουθεί ποδόσφαιρο. Το έχει συγχαθεί. Παίζει ρόλο τον Μπόι δηλαδή. Άμα ήταν 1,70 εσύ θα ήταν. Τι σχέση έχει που είναι 2 μέτρα άντρας δηλαδή? Γκόμενο ρε, θα τον πιάσουμε τον άνθρωπο. 2 μέτρα άντρας είναι, λέγε. Πάνε στα θέματα, ρε. Άκερε άντρα. Άκερε. Και του λέω το Μήτρογλου, μην τον πάρετε. Μπελάω στο κεφάλι σας θα βάλετε. Από τα μαρέτα τον πετάξετε από πάνω. Αυτό το τεμπελόσκυλο θέλει 240 χιλιάρικα από Β' Εθνική Ομάδα. Βρήκε και κάνει. Πήρα το Μήτρογλου, βρήκε και κάνει. Ο άλλος ο Χαριστέας του έφερε τον Λόπες. Καλά, ρε Χαριστέα, δεν τον είδε τον Λόπες ότι είναι ανέκρηκτος. Τον είδε, λέει, ψηλό. Επειδή και ο Χαριστέας ήταν ψηλός στα ίδια κυβικά, ενώ ο Χαριστέας πετούσε στις 10 σέντρες 5 γκολ με το κεφάλι. Τον έφερε τον Λόπες εκεί, άνευρος, αργός, τεμπέλχανας, δεν μαρκάρει, δεν τριπλάρει, δεν κάνει τίποτα. Φέραν έναν άλλο, να Μοχάμεντ Άλι, πως το λέγανε, το παιδί τραυματίστηκε 20 χρόνων, πάει κι αυτός, και έχουνε το Μάνο. Το Μάνο με τον πάω τώρα στη Βέρεια, στο Δερμιτζάκι, και πάει στο ξενοδοχείο. Πετάει η Βέρεια. Φράκου, δω τώρα να μάθεις τώρα για τη Βέρεια. Πάνε στο Θερμιτζάκι, πάρ' τον τηλέφωνο, μας ακούει την εκπομπή. Παύλο, να τον πεις, το θες το Μάνο. Θα κοντοσταθεί ο Θερμιτζάκης, θα πει Β' Εθνική. Ξέρεις, είναι και λίγο
δεν θέλει να τα λέει τα πράγματα, να κακοκαρδίζει κτλ. Ναι, θα σου πω τώρα. Μόλις σου πει, θα σου πω, ναι, θα το δούμε και αυτό. Κατάλαβα. Δεν το θέλει. Προτιμάει τον Μπασά σεντερφόρ. Φόρτωσαν το Μάνο το παιδί εκεί πέρα. Και δεν έχει σεντερφόρ ο Άρης. Είναι εκεί η εξτρέμ του. Ο ένας είναι γέρος, 35 χρονών. Ο άλλος είναι τεφορμέ. Ο άλλος με τον Μπαρ. Δεν κάνουν γκολ. Το είπε ο Μιχαλίτσος εδώ. Ο άρχοντας αυτός ο Μιχαλίτσος. Οι πλάινοι και στις άλλες ομάδες που παίζανε, βάλτε τα στατιστικά. 3 γκολ το χρόνο ένας, 2 ο άλλος, 3 γκολ ο παράλλος. Ο Μπερτόλι, ο δεκάρι. Έχει κάνει γκολ με το κεφάλι ο Μπερτόλι, να έχω δει. Όχι. Τι δεκάρι είναι χωρίς. Δεν καταλαβαίνω πώς θα ζητάνε τα λεφτά. Τρίπλα έχει ο Μπερτόλι να μπει. Έχει. Τρίχες. Θες να με τριπλάρει εμένα να μην μπορέσει τώρα που έχασα και 3 κιλά, αλλά 3 τον άλλο μήνα. Φέρ το να με τριπλάρει τον Μπερτόλιο. Τον έχω στο κλειστό τον χώρο. Ούτε μια φορά δεν με περάσει. Ο Μπερτόλιο. Τρίχες θα περάσει. Άξι. Τι θα περάσει. Ποιο να περάσει. Ένα παιδάκι στον δρόμο να βρω 12 χρονών που είστε ακαδημία του Βασιλάκου ή του Κερμανίδη, δεν θα τον περάσει. Άσε με καημένε τώρα, μας πρίξατε. Ωραία, τη μεγαλύτερη ευθύνη για το ότι αποκλείστηκε ένας, ποιος την έχει. Αυτός που έφτιαξε την ομάδα. Αυτός που έκανε την ομάδα. Κοντή ομάδα, χωρίς σεντερφόρ. Ο Ελευθερούδης δηλαδή. Ξέρω εγώ από τη μηνιά. Εγώ δεν δείχνω. Ο Ελευθερούδης λέει, σήμερα τα άμαθα. Ναι. Ο Ελευθερούδης λέει, δουλεύει σε ένα μάνατζερ γραφείο και τους κάνει, λέει, θελήματα. Τζάμπα, λέει, του τα δίνει και τέτοια. Για να σβήσει το αμαρτωλό του παρελθόν. Ναι. Δίνει σε ένα μάνατζερ γραφείο και του βοηθάει. Ο Ελευθερούδης. Είναι τώρα δηλαδή ο Άρης αυτή τη στιγμή 100.000 λαό σε όλη τη. Πόσο λαό, 200.000 πόσο. Σε όλη τη γη. Πόσα είναι, αν δεν είναι 200.000 όλοι οι Αριανοί. 300 είναι. 250 όλοι. Όλοι μας ακούνε. Όλοι που είναι στη γη, ρε παιδί μου, είναι 250.000 Αριανοί. Περιμένω τον Ελευθερούδη να του κάνει. Σιγά, θα πέσει πάλι. Δεν πέφτω. Έτοιμο ήσουν. Πάλι βλακίε. Πάρ την άλλη την καρέκλα. Όχι, αυτή καλή. Σκοτωθεί βλάκα. Αφήνει το παιδί ορθό. Βλάκα σε και φαίνεσαι. Θα πέσει από την καρέκλα, πεθάνει ηλίθεια. Δεν πέφτω. Στεριά, αλλά από εκεί. Ποιο φταίει. Αμέσω να. Α, και κάτι άλλο. Γιατί δεν υπάρχει κάποιο που έχει την ευθύνη. Φυσικά, για την. Φυσικά. Πρόεδρο, τεχνικό διευθυντή, όλοι φταίνε. Το ξέρει ότι ο Σαράνοφ προτάθηκε 2 φορέ στον Ράνι και τον απορρίψανε. Φυσικά το ξέρω. Είναι δυνατόν. Γιατί από τον Κουέστα καλύτερο είναι δηλαδή. Τώρα με δουλεύει. Γιατί έστε εδώ, πήγε στα πέναλτι. Και εγώ έπιασα με τη ΜΕΝΤ 3 πέναλτι σε ένα παιχνίδι. Α τοπικό και Γ εθνική. Και έπιανα τα πέναλτι. Και τι έγινε, έπαιζε ο άλλο. Δεν μου λε, δεν πήραν. Από τον Ντένι είναι καλύτερο. Ποιο είναι, λέει. Από τον Ντένι είναι καλύτερο. Ο Ντένι και εγώ είμαι καλύτερο από τον Ντένι. Οπότε. Αυτοί που φέρνουν τι μεταγράφε δεν ξέρω ποιοι είναι. Γίνονται και λάθη. Και κάτι άλλο. Άρα γίνονται και λάθη. Και κάτι άλλο. Ακούω τώρα την πέσατε στον Καρυπίδη. Δηλαδή αυτά που λέω Ραπτόπουλο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, έρχεστε τώρα Γενάρη-Φλεβάρη να τα πείτε στον Καρυπίδη. Τα κάλαντα στον Καρυπίδη τα λένε τον Οκτώβριο. Μάγκες. Τα κάλαντα στο Μελισανίδη, στο Μαρινάκι, στο Σαβίδι τα λένε τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο λένε η ομάδα του ΠΑΟΚ είναι γυρασμένη, αλλάξτε την. Όχι το Γενάρη. Πέταξε το πουλάκι το Γενάρη. Να το πει στον Καρυπίδη σε σεντερφόρ και οι τέσσερις είναι άχρηστοι. Και να έρχονται έξω από το σπίτι και να βάφουν τον τοίχο οι Αριανοί Super 3. Με αυτούς καλά τα έχω, με τους άλλους δεν τα είχα καλά. Αυτοί είναι καλά παιδιά. Οι οργανωμένοι του Άρη. Όχι. Οι καλά παιδιά εννοώ δηλαδή δεν κάνουν αλητίες, τους στείλουν εναντίον της ομάδος. Οι άλλοι ήταν άστα να πάνε. Ο Θεός να σε φυλάει. Θέλουν να διοικήσουν. Θέλουν να διοικήσουν, να οικονομήσουν, θέλουν χίλια δύο να κάνουν. Αυτοί είναι καλοί. Στη σωματείο του είναι τίμοι απέναντι στο σωματείο. Παρά τα αυτά είχα και τις κόντρες. Είσαι ενάντια στον Άρη, πλακώθηκα στις μπουνιές με έναν δίμετρο Αριανό στη γειτονιά μου, ένα τρελοκομείο. Α, τι πόπη είχε γίνει, πέσαν πάνω, έγινε της ανομαλίας. Ξύλο! Πάλι. Δεν το έχω πει. Φύγαν τζαμαρίες αυτά. Πριν κλείσει το δάκρυ. Ναι, πάλι, ναι. Ήρθε, νόμιζε 2 μέτρα, του λέω χοντρέ, θα σε πλακώσω. Του λέω μην. Έπεσε ξύλο. Σου λέω λοιπόν ότι το να το πει τον Οκτώβριο έχει κόστος. Έχει κόστος. Μου ήρθατε κουνάμενες, σουνάμενες, πριμαντώνες. Τιτίκες μου ήρθατε τώρα να κάνετε κριτική τον Καρυπίδη Γενάρη μήνα. Τιτίκες. Τιτίκες της δημοσιογραφίας. Κάνετε τον Καρυπίδη τώρα κριτική. Οκτώβριο θα τον κάνεις. Νοέμβριο θα τον κάνεις. Τον Καρυπίδη κριτική. Για τα σεντερφόρ, για τους εξτρέμ που δεν σκοράρουνε. Για χίλια δυο πράγματα. Μου ήρθατε τώρα να μου κάνετε το Σαβίδη κριτική με τους γέρους τον Ιανουάριο.
Άστε ρε φίλε. Άστε ρε φίλε το παραμύθι τώρα. Έχεις κόλλο ρε τον Ιανουάριο, τον Νοέμβριο, τον Οκτώβριο να κάνεις κριτική. Έχεις κόλλο τον Οκτώβριο να πεις Ολυμπιακός σέρνεται. Ότι θα πάρει το πρωτάθλημα αλλά δεν βλέπετε. Τι να σε κάνω τώρα, πέντε μήνες μετά, θα πάω στο σχολείο της Ευγενούλας με τους συμμαθητές, θα το δούνε. Τι, να τους δώσουμε μισθό. Τι με κοιτάς με το θολό το μάτι, τι θολό μάτι είναι αυτό. Δηλαδή, άμα είναι το ψάρι στη λαϊκή με αυτό το μάτι, δεν το παίρνεις θολό μάτι. Μπαγιάτικο μάτι, τι το μάτι σου, ρε. Επειδή από αυτήν την εκπομπή σας δίνουμε τις καλύτερες λύσεις για όλους εσάς που είστε λάτρες του καλού κλασικού τζιν και της ποιότητας, Red Rock Jeans από το 1975. Γιατί μόνο εκεί θα βρείτε απίστευτη ποικιλία σε ζύπα, τανίνια και μπουφάν, εξαιρετική ποιότητα ρούχα και super design και το σημαντικότερο σε όλα τα μεγέθη. Γιατί στη Red Rock βρίσκεις και υπερμεγέθη. Τώρα και τρεμένες εκθέσεις από 30 έως 80%. Η νούμερο 1 επιλογή για παντελόνια τζιν δίνει όλη την οικογένεια, πόλη χοντρική λιανική. Για παραγγελίες σελίδα μας στο Facebook Red Rock Jean ή στο κατάστημά μας στο πρώτο χιλιόμετρο Αλαθήν Θέμης με τηλέφωνο επικοινωνία στο 2310-310-041. Red Rock κυριαρχεί στο αντρικό κλασικό τζιν. Έχει φέρει μια καντίνα, τώρα που κάνω δίαιτα δεν πάω ρε μάγκα. Έχει κάνει μια καντίνα μέσα στο Red Jean. Red Rock Jean. Στο Red Rock Jean. Έχει κάνει μια καντίνα. Όχι εκπληκτική. Μέσα, έξω. Έξω. Μπορείτε να έρθετε με τα παιδιά σας, τη γυναίκα σας. Αφήνετε τα παιδιά έξω, τρώνε, κάνουνε. Εγώ θα τον πάω, κάνει και παιδική χαρά. Καταπληκτικό. Τους παίρνεις, τρως, σνακ, μπορεί να πεινάς. Μπάμε, έκανε η γυναίκα το Σάββατο, ρε παιδί μου. Το Σάββατο η γυναίκα μπάμε μαγειρέψει. Λέει, πάμε να πάρουμε τσινάκι για τα παιδιά. Ναι, αγάπη μου, δεν μαγείρεψα σήμερα. Μπάμε, καντίνα. Έχει πάει στην καντίνα. Πότε να πάω. Καλά, πότε να πας. Παλιά πώς πήγαινες. Τώρα δεν πας. Δεν έχω χρόνο τώρα. Δεν έχει χρόνο. Ναι. Όταν μπορέσω θα πάω. Και να δώσω και τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μου το Γιάννη τον Ατίλα. Που έχει ανοίξει ένα φοβερό μπαράκι στην Εθνική Σαμίνης 19. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Ξέχασα. Θα πάω το βράδυ για σαλάτα γιατί του λέω έχει καλή κουζίνα, φοβερή. Λέω σαλάτα Γιάννη μου για τα κιλά. Φοβερή σαλάτα, κόκκινο κρασάκι ακριβό και πολύ ωραίο μαγαζί στο κέντρο της πόλης. Χαιρετίσματα, το βράδυ βάλτε τα κρασιά στον πάγο. Έτσι. Καλησπέρα Γρηγόρη και γείτονα Κωστή από πλατεία Αγίου Γεωργίου Κυψέλη. Γείτονας Κυψέλη, εγώ ζωγράφου πάω. 769, δεν τρέπονται να ρισκλεύουν την ομάδα. Αυτοί οι παίκτες είναι λίγοι όλοι αυτοί εδώ. Α, και εδώ και 20 και 30 χρόνια στον Άρη μας. Καλά, πριν 10 μέρες δεν λέγατε θα πάρετε κύπελο. Καλησπέρα στην παρέα, Γρηγόρη. Α, μην στεναχωρείτε, Γιάννη. Τώρα που αποκλείστηκε, θα πάρει 2.000 ο κάθε φιλάθλος. Θα τους βάλει ο Κούλης στον νόμο για την Αττική Οδό. Όλους. Γελάσαμε. Για τρίχες, για ψώνια και θνητικά, ξέρετε να μιλάει η κυρία Λατινοπούλου για ακρίβεια, πληθωρισμό και ανεργία. Όχι. Μάλλον πάπουλη του πολιτεύτρια δεν χαμπαριάζει από αυτά. Και βέβαια μαζί με την αφωνία τη Κογό και ο Γρηγόρη. Γρηγόρη διάλεξε στρατόπεδο κάνοντας σπάς προ μαύρο υπέρ του Άρη, κρύβοντας σκάνδαλα κλπ. Αλλά ατύχησε, φίλε, κρίμα για τις επιλογές σου. Βρε Γρηγόρη μου που έβλεψε το διπλό από ημίχρονο του Ολυμπιακού Θεσσαλονίκη θέση στη Λαμία, λέει ο Αντώνης. Ας έβαινε το πέναλτι και θα σου λέγω. Και εγώ αν είχα 6 πόντους πάνω θα έπαιζα τέρμα. Άσε ρε κόκκινε με το αν. Και εγώ είπα θα βγει παράταση. Ρε συντοπίτη. Και εγώ είπα θα γίνουν κι άλλα πέναλτι. Θα γίνει κι άλλο πέναλτι. Πρέπει με χθες το μεσημέρι, θα σας είπα παράταση. Σας πλήρωσα. Πείτε ένα ευχαριστώ στον κύριο Ραυτόπουλο. Και εγώ μετά το πρώτο πέναλτι λέω κι άλλο πέναλτι. Μην συγκρίνεσαι τώρα. Πάμε παρακάτω. Δεν συγκρίνουμε. Έτσι κι εγώ έχω και το και εγώ είναι μετά. Λοιπόν. Ρε εσύ το πείτε, δεν έχετε καταλάβει ότι όσο βρίσκεται πίσω από το Μαρινάκι θα είστε μια ζωή. Ο Άρης με τον ιδιοκτήτη που έχετε, λέει ο Αντώνης. Τι είναι ο Αντώνης? Πάοξης. Αλλά με τον Πατατούδη που ήταν πίσω από το κύπελο, πίσω από το κόκαλι κύπελο πήρε. Ο Αντώνης. Καλησπέρα, ραπ και κόκκινα από πάρκα. Πώς γίνεται ο Κωστή να μην έχει κλείσει ακόμα χάφι η ΑΕΚ? Πάλι Καβουρέξο, ο δικός μας θέλει τζάμπα. Γιατί έχει κάνει αυτό για να πάρει πρωτάθλημα ο Καβούρια. Καλησπέρα, παιδιά από Ολλανδία. Ραπ, δεν κατηγορώ το Μάτζιου για την ήττα, αλλά είναι το ρόλο του Μάτζιου στο Καμαρά να κάνει αυτά που κάνει στο γήπεδο. Ο Μάτζιος έχει ευθύνη στο κόρνερ να πάρει παραμάσκαλα μαντουμάν τον Τζανετόπουλο με το σέντερφορ του. Ας το φάει τον γκολ με μαντουμάν. Αν το φάει με μαντουμάν δεν θα τον κατηγορήσουμε. Ζώνει τον Τζανετόπουλο. Από πού το είδατε? Θα μου πεις ο Τζανετόπουλος έχει κάνει ξανά στη ζωή του γκολ? Όχι, αλλά τον βλέπεις ότι έχει αφηνιάσει. Σαν Ουγγαρέζικο άλογο. Τέτοιο παιχνίδι τον Τζανετόπουλο στη ζωή μου δεν τον έχω δει.
Μια ιστορική διόρθωση. Στη δεκαετία που αναφέρθηκε για Χαραλαμπίδη, κατέκτησε δύο πρωταθλήματα το 84 και το 86 με ΚΜΟΧ και Πάκερ αντίστοιχα. Και το 87 κατέκτησε κύπελλο Ελλάδα με τον Όφη του Γκέραρτ, σκοράροντα ισοφάρι στο τελικό τη Αθήνα απέναντι στον Ερακλή στο πρώτο ημίχρονο, μα πριν την παράταση και τα πέναλτι. Ο Χαραλαμπίδη, ο Γρηγόρη από τη Δράμα, με ένα 94 ύψο το 1980, ήταν δευτεράτσα του Μπανάσα. Ο Μπανάσα ήταν στη Δράμα ο παιχταρά, ο οποίο ήταν τότε στο ποδόσφαιρο να ανέβει επίπεδα. Και ο Χαραλαμπίδη τον κοροϊδεύαν γιατί ήταν ψηλό και το λέγανε Αγκούρι. Και πήγε στον Παναθηναϊκό και έκανε 23 γκολ την πρώτη χρονιά με τον Πετρόπουλο. Με τον Ντόκεν δεύτερο σέντερφορ, έπαιζε με ψηλού. Ήξερε μέσα στην περιοχή, μέσα στα 17 μέτρα, ήταν πολύτιμο. Δεν ήταν μόνο φέρτη να τη βάλω, παρά το ύψο του. Γερό να είναι εκεί που είναι το 58 γεννημένο στη Δράμα. Παρακάτω. Πρέπει να πάμε στη διάλειμμα. Κιόλα. Αφού κλείσαμε μια ώρα εκπομπή. Ωραία, ο Άρης θα μας τη φάει την εκπομπή. Δεν θα μας τη φάει. Φτάνει. Αυτός έπαιζε χθες. Εντάξει. Δεν έπαιξε άλλος. Άλλα θέματα δεν έχει. Δηλαδή. Έχει. Δηλαδή μέχρι κάνα μήνα για τον Άρη θα μιλάμε τώρα. Έχει, ρε φίλε. Πάμε. Κι άλλα. Εντάξει, ωραία. Με το που θα έρθει. Θα έρθει. Ή στο ποστάρισμα τη σημερινή εκπομπή με το Medium Κωστή Ραπτόπουλου. Όχι Medium, ρε. Medium. Με έκανε και Medium. Εκμεταλλεύσου το να ανοίξουμε ένα αυτό να λέμε τον καφέ. Σε έχουν πει τον καφέ ποτέ. Πήρε στροφές. Όχι, δεν με ενδιαφέρε. Δεν τα πιστεύω αυτά. Εμένα μου το είπε μια τσιγκάνα στην επανομή μια φορά. Και τι σου είπε. Σε κυνηγάνε δύο προσώπατα, με λέει. Ένα ξανθό προσώπατο και ένα μελαχρινό προσώπατο. Δεν δούλευε κανονικά. Αρσενικά έτσι. Ναι. Λέω τι προσώπατα έχουν, λιλί, λέω ή. Δεν μπορώ να το δω καθαρά. Με το κόκκινο το μαλάκι σου. Δώσε άλλα 10 αυτά, λέει. 10 δραχμές, ας πούμε. Να σε πω το ριζικό σου. Δύο προσώπατα, λέει, σε σκέφτομαι. Να σου πω το μέλλον, να σου πω το ρίσκο. Για προσώπατα. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο Τυράκι στα Γιάννα και να το ευχηθούμε περαστικά. Τι έπαθε. Το σου τι σημαίνει. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Εντάξει. Περαστικά στο Σωτηράκι. Λοιπόν, σιγά μη σας πίστεψε κανείς. Το βλέπατε με καθυστέρηση επειδή ήταν σπασμένα κανάλια όπως σχεδόν σε όλα τα καφέ και χτύπησε το live score στο κινητό του ότι έβαλε γκολ ο Τζανιτόπουλος. Μπε, λέει ο Νέκη. Μπράβο, Νέκη. Τα αρσενικά. Από τα μέζια τα καταλαβαίνεις εσύ. Έτσι ακριβώς. Ρε Γρηγόρη, μην το κοντράρεις σήμερα. Αφού βλέπεις, βράζει όλα στραβά πήγαν. Η ομάδα του αποκλείστηκε από το κύπελο και θα χάσει την Ευρώπη. Ο Ιβάν έδωσε 3 εκατομμύρια και πήρε παίκτη. Ο Ίγκρανος θα υπογράψει τελικά και το κύπελο προχωράει. Ας τον ήσυχος, έτοιμο να κάνει μπάμ είναι. Έτσι λέει ο φίλος. Τι λέει ο φίλος? Έτσι πιστεύει. Ιστορία, τι είχε στο γύρο αυτό? 28. Τον πέρασαν στο τρίμηνο αυτό να δω. Σε πέρασαν στο τρίμηνο, ρε. Τον πέρασαν. Καλησπέρα στον Θόδωρο. Λέει ότι του κάνουμε καλή παρέα. Αυτό θέλουμε για όλους. Κωστή, ξέρω που το πας όταν λες για παρατούδικο καλή. Μόνο που εγώ σήκωσα δύο κύπελα ο Γάβρος Θεσσαλονίκης. Άτλος Αντώνης. Λέει ο Κατάξι. Εκεί και ο Κιωμαδάρα. Χαίρεσαι, ρε, εσύ, Αντώνη. Λογικό είναι να χαίρεσαι. Γιατί να μην χαίρεται, δηλαδή. Ποιος είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ. Ποιος είναι? Ο στόχος του ΠΑΟΚ. Ο στόχος του ΠΑΟΚ ποιος είναι? Ναι. Να πάρει πρωτάθλημα, κύπελλο, να πουλήσει παίκτες, να βγάλει λεφτά, να πάει στην Ευρώπη. Ό,τι θέλει μια ομάδα. Το συμφέρει που δεν έπαιξε για το κύπελλο με την ΑΕΚ. Τι να τον συμφέρει? Όχι, δεν τον συμφέρει. Δεν τον συμφέρει. Δεν τον συμφέρει για το κύπελλο, τον συμφέρει για το πρωτάθλημα. Ναι. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει τον Ολυμπιακό πιο ξεκούραστος. Όταν πάει να παίξει με την ΑΕΚ μετά 18 μέρες, δεν ξέρω αν βγήκαν ημερομηνίες, νομίζω δεν βγήκαν ακόμα. Γιατί την άλλη Τετάρτη έχει εμβόλυμη. Έχει, ναι, άρα θα πάει πιο μετά. Η ΑΕΚ θα είναι πιο καλή. Δεν το ξέρω. Η ΑΕΚ τώρα έχει προβλήματα. Έχει προβλήματα τώρα. Ιδιότητα να το φύλακες είναι αμφίβολη. Ορίστε. Ό,τι μπορεί να πάει με πιτσιρικά στο παιχνίδι. Με τον πιτσιρικά το ίδιο είναι. Δεν ξέρω. Δεν είναι το ίδιο. Δεν τον έχω δει, δεν έχω γνώμη. Ό,τι και να είναι. Το παιδί είναι. Μπορεί να είναι το φύλακα. Εγώ μπορεί να γίνω για σύνη. Σήμερα όμως είναι άπειρος. Ωραία. Όπως ακούγεται, ακούγεται ότι είναι. Μακάρι όλα τα παιδιά πάνε καλά. Και για τον ΠΑΟΚ που θέλετε τον τζιφτσί τερματοφύλακα. Είναι καλό θερματοφύλακα ο Τσιφτσή. Δεν είναι καλύτερο του Πασχαλάκη. Κουτουλούφι παοξίδε. Είδατε τον Τσιφτσή τρία μάτ, ο Τσιφτσή. Πολύ καλό θερματοφύλακα. Δεν είναι Πασχαλάκη όμω. Κουτουλούφι παοξίδε. Μπουμπουνοκέφαλοι. Πρέπει να πάρετε ξένο θερματοφύλακα να αντικαταστήσετε τον Πασχαλάκη. Να πληρώσει ο πρόεδρο. Να πάρει ένα Σά, ένα Ρομπέρτο, ένα τέτοιο, ένα Μπρινιόλι έστω του Παναθηναϊκού. Πολύ καλό. Μπρινιόλι. Που και αυτός ο Μπρινιόλι, αν το πεις είναι καλύτερος ο Πασχαλάκης ή ο Μπρινιόλι,
Ποιο θα πει ότι είναι ο Μπρινιόλι καλύτερο. Είναι ο Διούδης καλύτερος από τον Πασχαλάκη. Καλός τερματοφύλακας ο Διούδης. Το Διούδη το φάγανε. Όποιον τερματοφύλακα, γιατί τον φάγανε. Γιατί έπαιζε καλά. Γιατί ο άλλος δεν παίζει καλά. Ναι. Δύο παίζουν καλά. Αν παίζουν δύο καλά, παίζει ένα. Είναι ξένος παίζει γι' αυτό. Έτσι πιστεύω. Είναι μεταγραφή. Είναι. Δεν θα έπαιζε κάποια στιγμή. Άμα δεν κολούσε COVID ο Διούδης και πήγαινε καλά, δεν θα έβγαινε. Εκόλλησε COVID. Τι να κάνω. Ατύχεις. Ο τερματοφύλακας έτσι περιμένει να πεθάνει ο ένας ο άλλος για να παίξει. Είναι μια θέση ειδικών, είναι μια θέση η οποία δεν... ειδικών συνθηκών. Είναι σαν να είσαι αντεραστής. Εδώ ο Νικοπολίδης περιμένει τα 27. Ο τερματοφύλακας με τον άλλο τον τερματοφύλακα ούτε παρέα πρέπει να κάνουν ούτε τίποτα. Σαν να είναι αντεραστές. Έχεις δει αντεραστή να πηγαίνει να πίνει με τον αντεραστή του καφέ. Σπάνιο γίνεται αυτό. Πρέπει να έχει πολύ διαστροφικό μυαλό. Έχει και τέτοιους. Έχει τέτοιους διαστροφικούς πολλού. Εμένα το μυαλό μου δηλαδή μπορεί να πήγαινα στον αντιδραστή κάποια φίλη μου γκόμενα και εγώ για να δω πώς είναι να συγκριθώ. Άμα έχει το. Πώς το λένε, τη σύγκριση στο. Συνήθως οι άντρες που είναι, εγώ είμαι τέτοιος. Που ανταγωνίζομαι. Σε όλα. Ανταγωνίζει και με τον εαυτό σου. Ανταγωνίζομαι και τον εαυτό. Και με τον εαυτό σου. Ναι, με το χρονόμετρο ανταγωνίζομαι. Θέλω να είμαι ανταγωνιστικός. Καλά κάνει. Λέω τον άλλο. Πόσες στήσεις έχει την ημέρα. Λέει καμία. Κακό. Εγώ έχω τρεις. Ο άλλος μπορεί να έχει τέσσερις. Να σκάσω από την αυτή μου, να μην μπορώ να. Μα είναι φυσιολογικό να έχεις. Γιατί να είναι ο άλλος καλύτερος, λέμε σε αυτό. Τα χίλια μέτρα πόσο τα κάνεις, ξέρω εγώ. Τι πυγμαχία κάνεις, ξέρω εγώ. Τι έχεις, τι αυτό. Τι... Υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει πάντα κάποιος καλύτερος από εμάς. Φυσικά και υπάρχουν πολύ καλύτεροι από εμάς. Το θέμα είναι ο ανταγωνισμός και να είσαι σκασμένος να τον ξεπεράσεις. Αν μείνεις στο καφενείο και πεις όλα καλά, είναι να βρεις το Τσίπρα, κάηκες ή το Μητσοτάκι. Πρέπει να γίνεις καλύτερος. Πρέπει να τρέχεις. Εγώ τώρα θέλω να χάσω κιλά. Καλά κάνεις. Είναι δύσκολο, επίπονο είναι. Πάρα πολύ. Είναι εύκολο. Έχασα 2-3. Τα πρώτα τρία. Αφού έχασες τα πρώτα τρία, μπορεί να χάσεις κι άλλο. Μετά τα άλλα τρία είναι πιο δύσκολο. Τα άλλα τρία είναι πιο δύσκολα. Υπάρχει κάτι εύκολο. Ναι. Τι? Να πεθάνεις από ανακοπή είναι ένας εύκολος θάνατος. Υπάρχουν ευκολίες. Να σου πέσει ένα 3 εκατομμύρια ευρώ λαγείο. Είναι εύκολο. Έχει ευκολίες. Να έχεις ένα θείο, μια θεία. Να έχεις ένα θείο, μια θεία. Που δεν έχει παιδιά. Που δεν έχει παιδιά, δεν έχει σκυλιά, δεν έχει τίποτα και έχει περιουσία να την αφήσει. Αντί να την αφήσει στην εκκλησία, την φάνη τράγει. Έχει καλές αυτές. Πώς δεν έχει. Δεν έχει ωραία πράγματα που μπορεί να σε τύχουν. Έχει συναρπαστικά πράγματα. Θα σου τύχουν λίγες φορές στη ζωή. Τα συναρπαστικά. Τα μη συναρπαστικά τα βλέπεις κάθε μέρα. Το θέμα είναι να έρθει την κατάλληλη στιγμή. Να έχει μυαλό μεστομένο για να διαχειριστείς την κατάσταση. Καμιά φορά η στιγμή μπορεί να αργήσει. Ή μπορεί να είναι ακατάλληλη στιγμή. Να είναι λάθος. Ναι. Όσοι άνθρωποι κερδίσανε χρήματα και τα φάγανε μέσα σε ελάχιστο χρόνο, σε βλακίες. Ή πήραν μια κληρονομία και τα φάγανε γιατί δεν είχαν το όριμο μυαλό να διαχειριστούν την κατάσταση. Ξέρεις εσύ από αυτά. Φυσικά και ξέρω. Δεν κέρδισα ποτέ κανένα λαχείο, ούτε κανένα μια περίπτωση. Δεν λέω για σένα, ρε κόκκινε. Μην απολογήσει. Τα έχω δει. Για σένα, τα έχω δει. Ναι. Τα έχω δει με ανθρώπους. Δεν τους λυπάμαι εγώ αυτούς. Καθόλου. Γιατί να το λυπηθεί. Έχω χαστουκίσει έναν τέτοιο εγώ. Είναι δυνατόν να του έρθουν τόσο και να μην. Στη Βασιλή Σόλγα. Ένα κρεμανταλά. Μου δει, λέει, ένα 20 ευρώ. Περπάταγα εκεί στην Όλγα. Ναι. Γιατί αυτό προφανώ είδε ότι είχα δώσει μισό ευρώ σε έναν εκεί που καθάριζε τα τζάμια. Λέω, όχι, δεν σε δίνω, ρε. Με κοιτάει μια. Γιατί, ρε, μου λέει, εσύ έχεις λεφτά. Λέω, και ποιο λεφτά θα δώσω σε σένα. Κοπρίτη, του λέω. Τον είδα εγώ, ότι ήταν κοπρίτης. Και τι μου λέει, ρε. Άντε, ρε, γατάκι, μου λέει. Ξέρεις πόσα λεφτά έχω φάει εγώ, μου λέει. Ξεφτύλες, λέει, εσύ, και τα λοιπά. Και καμάρουνε γι' αυτό. Ναι, πάω εκεί στο ένα μέτρο, έτσι όπως καθόταν στο παγκάκι, τρώω ένα χαστούκι. Φύγε, ρε, λεχρήτη, του λέω, από εδώ πέρα, μη σε πατήσει. Μόνο γι' αυτό που είπες, καλά τον έκανε. Τον τράβηξε ένα χαστούκι, σλάτς, ακούστηκε. Καλά τον έκανε. Μέχρι το Radio City ακούσει το. Μόνο που το είπε, ντροπή του. Κοπρίτη του λέω. Λοιπόν, Ελλάδα ή εξωτερικό θέλεις. Η Ελλάδα την αγαπάμε. Εξωτερικό τι έχει. Μπαλά. Σημαντικά. Άμα έχει μπάλα. Μπάλα δεν έχει. Α, τι. Αλλά έχει άλλα πράγματα. Πρέπει να μάθω. Λοιπόν, ανοίγουν τα γήπεδα. Μάλιστα. Στην Αγγλία κατά βάση. Μάλιστα. Για όλους. Μάλιστα. Τι σημαίνει. Ούτε πιστοποιητικό εμβολιασμού, ούτε ράπι, ούτε τίποτα. Τι σημαίνει αυτό. Αγγελή. Πλήρη ελευθερία. Που σημαίνει τι. Η υγειονομική εκεί, ας πούμε, τι είδανε διαφορετικό από ό,τι ας πούμε. Θα σου πω. Ο Μπόρις Τζόνσον βάλεται για τα κορονοπάρτι. Μάλιστα. Πιθανόν. Μπορεί να χάσει η κυβέρνηση από αυτό. Φυσικά. Έχει είναι χάσει. Δηλαδή. Ήδη οι εργατικοί τον έχουν περάσει. Άκουσε να. Αυτό ήθελα να σε πω. Εδώ έχουμε εργατικούς εμείς. Θα σου έλεγα τι έχουμε, αλλά άλλοι. Όχι, λες, θέλω να συγκρίνω. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Ο Μπόρις Τζόνσον, ρε παιδάκι μου, ναι. Έκανε αυτό το κορονοπάρτι. Έχει... Δεν παρετείται. Άκουρε, παιδί. Ζήτησε συγγνώμη μόνο από τη Βασίλισσα. Ωραία, ωραία, Βασίλισσα, δεν παρετείται. Άλλο θέλω να σου πω. Θα κάνουν αυτοί οι εκλογές. Το εργατικό κόμμα που είπες, ποιο είπες, ναι. το ξεπερνάει.
Εδώ ο Μητσοτάκης μπορεί να μας κάνει έρωτα όλη μέρα. Έχουμε κανέναν άλλον, ναι. Όχι. Αυτό είναι το πρόβλημά μας, ρε Γρηγόρη. Με ρώτησε και εκεί. Απαντάω και εκεί. Ναι. Ανοίγει όλα τα γήπεδα. Μάλιστα. Η Δανία. Ναι. Ανοίγει όλα τα γήπεδα. Πουθενά, τίποτα. Ωραία. Ούτε. Στα μπαρ όλα εντάξει, ανοίγουν και τα λοιπά. Κανονικά. Ολλανδία, τα ίδια. Τα ίδια. Ναι. Τι σημαίνει αυτό. Κάποια στιγμή θα αρχίσει στην Ελλάδα. Και γιατί να μην γίνει στην Ελλάδα πρώτα αυτό. Τι σημαίνει αυτό. Ήδη συνεδριάζουν. Μάλιστα. Για τη χωρητικότητα του γηπέδου. Ωραία. Ο COVID που πάει. Πού πάει, σε τι εξέλιξη. Σε ύφεση είναι. Είναι σε ύφεση. Ωραία. Είναι. Τελείως. Τελειώνει δηλαδή σιγά σιγά. Δεν ξέρει. Με το καλό, ας πούμε. Δεν ξέρει. Ναι. Πάντως, για εκεί πάει το έργο, ας πούμε, για να καταλάβω. Δεν σιγά, ξέρω. Σιγά, ναι. Εγώ σου είπα την εκτίμηση μου. Θα αργήσει. Εσύ τι είσαι τώρα. Ο Κούβελας είσαι, εσύ τι είσαι. Όχι, ρε φίλε. Πώς το ξέρεις εσύ. Δηλαδή, από πού ορμόμενος. Έχεις γνώση, έχεις πληροφορία, έχεις τι. Βλέποντας και παρακολουθώντας τις εξελίξεις. Ποιες εξελίξεις. Παντού. Τι λέει. Τι άλλο θες να σου πω. Από πού το κατάλαβες. Υπάρχει εσύ. Παγκόσμια ύφεση αυτή τη στιγμή. Ωραία. Άρα καλά πάει το πράγμα. Τι καλά πάει, ρε. Έχουν όλες οι οικονομίες, έχουν πρόβλημα. Βράζει την οικονομία. Το θέμα του COVID σε λέω. Οικονομία να τη φτιάξουμε κάποια. Μα είναι άμεσα συνυφασμένο το ένα με το άλλο. Ρε γάμο το για την αρρώστια, ρε σου λέω. Είναι σε ύφεση. Ναι. Ωραία. Αυτό η μετάλλαξη όμικρον. Δεν ξέρω τι φασούλη θα βγει μετά. Δεν έχει μετάλλαξη. Πάει να. Άστατε τη μετάλλαξη. Άρα πάμε καλά. Έτσι φαίνεται. Άρα ανοίγουν τα γήπεδα. Πού καταλήγει. Ό,τι τι. Αυτό είναι καλό. Πού καταλήγει. Ήδη εδώ. Ρε. Ήδη εδώ. Ρε, γιατί κάποια στιγμή όταν τους ρωτήσανε. Ρε, γιατί φεύγεις από το θέμα. Δεν φεύγω, ρε, έχει σχέση. Περίμενε, διακόπτης. Σε διάκοψα εγώ πριν. Άιτε κεφάλα. Βγήκε άνθρωπος, ο οποίος είναι στην επιτροπή και λέει: για ποιο λόγο να μην ανοίξουν τα εστιατόρια, να μην είναι πιο αργά και να στερούμε. Βάλει μουσική και τέτοια. Να στερούμε από τον κόσμο το μεροκάματο όταν έχουμε χρησιμοποιήσει 100 τρόπους να πείσουμε τους άλλους και δεν πείθονται. Μάλιστα. Κατάλαβες τι γίνεται. Ωραία. Έχει σχέση ή όχι. Αλλά εκεί να με διακόψεις. Μου πες πάμε στο εξωτερικό. Ναι, δεν το μιλήσεις. Ένα έχει σχέση και με το άλλο. Μάλιστα. Το ένα είναι άμεσα συμβασμένο με το άλλο. Πού καταλήγουμε, Γρηγόρη. Ότι δείχνουν ότι επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Δείχνουν. Διατηρώ επιφυλάξεις. Καλά, προηγουμένως είπες ότι είναι αλλιώς. Ξέρεις ή δεν ξέρεις. Ξέρω πολύ καλά. Τι ξέρεις. Ό,τι ξέρω το λέω. Τι λες. Είπα. Τι είπες. Λένε ότι είναι σε ύφεση. Ποιοι λένε. Οι ειδικοί. Ποιοι είναι οι ειδικοί. Οι επιστήμονες, οι λοιμοξιολόγοι. Ναι. Στον κόσμο όλο ή σε εμάς. Σε όλο τον κόσμο. Και οπότε παρακαλώ. Ενώ φαίνονται πάρα πολλά τα κρούσματα. Βρέα, σε παρακαλώ. Είναι πολύ πιο ήπια αυτή η μετάλλαξη. Άρα πάμε στο καλό, λέω αυτό. Λέω. Εννοείται. Ωραία. Τι θες. Ήδη θα. Όταν κάνανε τις προβλέψεις και κλείναν τα γήπεδα και είχαν πολλά κρούσματα. Πα, κολλήσαν όλοι. Πέρασε τελείως. Προχωρήσαμε. Παρακάτω. Λοιπόν, πέρα από αυτό. Έγινε κάτι το οποίο πραγματικά είναι να γελάς. Τι. Λοιπόν, μην νομίζω ότι μόνο εδώ συμβαίνουν πράγματα. Στην Τουρκία. Προβλέψει πώς γίνεσαι. Στην Τουρκία. Καθόλου. Κάθε φορά που να πεις ένα θέμα. Στην Τουρκία. Μην νομίζετε ότι είναι μόνο εδώ. Στην Τουρκία. Στην Τουρκία. Ναι. Έχει πέσει πάρα πολύ η δημοτικότητα του Ερντογάν. Ο οποίος. Και έχει ανέβει πάρα πολύ. Πάει εκπομπή. Του σημερινού. Πάει εκπομπή. Δημάρχου τη Κωνσταντινούπολη. Του Ιμάμογλου. Πάει εκπομπή. Ό,τι έγινε στην Αθήνα. Έγινε και στην Κωνσταντινούπολη. Τι έγινε, Γρηγόρη. Πάμε γρήγορα να αλλάξουμε θέμα. Είχανε πρόβλημα με τα χιόνια. Μάλιστα. Τεράστιο. Μάθανε οι Τούρκοι ότι ο Μητσοτάκης είπε 2000 και έγινε πρωτοσέλιδο. Και βγάλανε τον Ιμάμογλου ότι έτρωγε σε ένα ακριβό εστιατόριο με τον Βρετανό πρέσβη ακριβό γεύμα για να τον τσαλακώσει την εικόνα. Και ταυτόχρονα για να κάνουν προπαγάνδα στο λαό ο οποίος υποφέρει γιατί η οικονομία είναι διαλυμένη ότι στην Ελλάδα ο Μητσοτάκης δίνει 2000 ευρώ. Το πρωτοσέλιδο κόκκινε που πρέπει να μπει σήμερα στις εφημερίδες και στα site. Είναι, είπαν για το Μητσοτάκη τον κρατικό του το μηχανισμό, αλλά του εξηγήθηκαν ότι δεν ήτανε, ότι ήταν ανύπαρκτος και το σκίσανε το Μητσοτάκη. Και καλά του εξηγήθηκαν. Είχαν μεγάλο δίκιο και καλά και λίγα του είπαν του Μητσοτάκη. Και αυτό έγινε πρωτοσέλιδο. Και έτσι έπρεπε να γίνει. Το κακό είναι ότι δεν έχουμε αντιπολίτευση κάποιον ισχυρό άντρα να βγει εκεί μπροστά να το κάνει. Διαφωνεί. Λοιπόν, αυτό είναι το κακό. Πολύ και σε αυτό φταίμε εμείς. Φυσικά. Εμείς, όχι. Το άλλο το πρώτο σέλιδο που πρέπει να γίνει, εγώ αν ήμουν εκδότης, θα έβαζα μια πρώτη σελίδα πόσο κοπρίτης είναι ο Έλληνας πολίτης. Βρε κοπρίτες, βρε κλεφταράδες, βρε απίθανοι, βρε πασοκόμουτρα. Μπήκαν με στην Αττική Οδό για να πάρουν το διχίλιαρο.
Πότε? Τι πότε, ρε. Μπαίνανε στην Αιτική Οδό απ' έξω για να κάνουν τους πληγέντες για να πάρουν το δικείο. Πότε? Χθες. Δεν συμβαίνουν αυτά. Πόσο κοπρίτες μπορεί να είστε και τι πρωθυπουργό καλύτερο πρέπει να έχετε εσείς. Βρε κοπρίτες, Έλληνες πολίτες, σαν και εμάς, σαν και εμένα και τον κόκκινο. Κοπρίτες είμαστε. Είσαι και φαίνεσαι. Δεν το έκανε ποτέ Γερμανός, Ολλανδός, Βορειοευρωπαίος αυτό το καραγκιοζλίκι. Ναι. Και αν δεν το έκανε. Το 15% των εμβολιαστικών εμβολιασμού της Γερμανίας είναι πλαστά. Ρε, ακούσε λόγο τώρα. Μπήκατε μέσα στην Αττική Οδό. Σου απαντώ. Για να πάρετε το διχίλιαρο. Πόσο πιο πασόκρα είστε. Παντού γίνονται αυτά. Πόσο πιο. Σταμάτα, ρε. Σταμάτα, βρε. Λέρα χριστιανική εσύ. Σταμάτα. Δεν είμαι χριστιανός. Χριστιανική λέρα εσύ. Σταμάτα. Ζητάτε από τους πρωθυπουργούς σας, Μητσοτάκηδες, πώς το λένε τον άλλο, Τσίπρας κτλ. Να είναι σωστοί απέναντι σε εσάς. Εσείς και εμείς απέναντι στο κράτος είμαστε σωστοί. Όχι. Ποτέ. Άρα είναι. Γιατί υπάρχει το ρουσφέτη. Το πινκ-πονκ τη αλητία μεταξύ εξουσίας και πολιτικής. Άρα δεν μας αξίζει καλύτερη. Δεν μας αξίζει καλύτερη πολιτική. Και εγώ σου λέω και το άλλο. Επιτρέπεται ρε, στην Ελλάδα να μην έχουμε ένα σοβαρό κόμμα, ένα σοβαρό άνθρωπο, ένα δυνατό, ένα δυναμικό, να μην μπορούμε να βγάλουμε, να μην μπορούμε να βγάλουμε έναν ρε σαραντάρι, ρε, 45, 50 έστω να πούμε, έναν. Να αντιπολιτευτεί σοβαρά με το Μητσοτάκη. Καλό σε εμάς θα γινόταν. 100%. Ο Τράγκας λέει στα 72 θα έκανε αυτό. Πάρ' το να κάτω. Άστον, έφυγε αυτό. Ο Κασιδιάρης στη φυλακή. Οι αναρχικοκομμουνιστές στα πανεπιστήμια δέρνουν τους, πώς τους λένε, τους Πριτάνης. Μέχρι εκεί φτάνει. Το Πασόκ πάει τώρα φάει από τον Τσίπρα τρίχες κατσαρές. Το ΚΚΑ άλλαξε ο Κουτσούμπας 400 κιλά. Τον έχει δει πώς έχει γίνει. Όχι. Σαν μοσχάρι έχει γίνει από το φαΐ ο Κουτσούμπας. Ποιοι άλλοι είναι, ρε. Ο Βελόπουλος τσακώθηκε με τον Χριστό. Πήγε με τον Απόστολο Παύλο τώρα να κάνει promotion της Κεραλιφές. Άλλο τρολοκομείο αυτός να μου για δέσιμο. Ποιος άλλος είναι εκεί. Έχουμε κανέναν άλλο, ρε. Έχω. Ποιος, για πες μου ονόματα, ξεχνάω κανέναν. Ξεχνάς. Για πες, βοήθα. Το Βαρουφάκι. Ο Βαρουφάκης. Άλλος πρικοθύρας αυτός. Γιατί πρικοθύρα. Α, σε παρακάτω. Άλλος, δεν έχει ανάγκη αυτό. Βρε, παίξε μπάλα τώρα, σου πω έναν. Βαρουφάκης. Τρολοκομείο. Όποιοι είναι, σου. Ποιοι είναι, ρε, πες μας έναν. Έναν, πες μας, έναν. Είπαμε και ο Βαρουφάκης. Πού είναι ο Βαρουφάκης, πού. Τον βγάζω πουθενά. Τον βγάζω, δεν βλέπεις ότι γίνεται επιλεκτική παρουσία. Η επιλεκτική, ρε, γάμα, έχω το ίντερνετ, ρε. Η Μουτίδου, ρε. Μέσα από το ίντερνετ, γιατί δεν του γουστάρουν τα κανάλια, κάνει πάταγο. Δεν βλέπεις ότι προσπαθούν και επηρεάζουν. Η Μουτίδου κάνει πάταγο. Ποιος η Μουτίδου. Θα έχει ανάγκη το Mega Channel η Μουτίδου και έχει γεμίσει όλα τα θέατρα, ρε. Και έχει γεμίσει όλες τις παραστάσεις. Ποιος είπε όχι. Την κάνει κανένα σαβάντα. Όχι. Μέσα από το ίντερνετ. Άρα δεν τους έχουμε ανάγκη τους ευαγγελάτους πια. Ούτε τους τον Άρτο Φλόρο, τον Χατζηνικολάου. Επειδή η Ελλάδα είναι κράτος γυρασμένο. Μάλιστα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Σωστό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι παρακολουθούν τηλεόραση. Οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι. Παρακολουθούν τηλεόραση. Τηλεόραση. Δυστυχώς. Σου λέω λοιπόν όμως εγώ ότι ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν σιγά σιγά στο ίντερνετ. Τρεις φίλες της μάνας μου. 78 χρονών. Έχουν πάρει τάμπλετ. Έχουν πάρει τάμπλετ. Η Μέρη Χοντρή, η κυρία Μαλία, η μάνα μου. Α, σας είδα λέει στο ίντερνετ αυτό και τα λοιπά. Είπε εκείνος εκείνο, έκανε άλλο στο άλλο. Μπαίνουν στον κόλπο. Βλέπουν τα survive βέβαια και τα λοιπά. Ποιος θα κάνει την ιστορία. Αλλά διακρίνω ότι και οι 65, 70 και οι γέροι με τα εγγόνια τους εκπαιδευτήκανε σιγά σιγά και μπαίνουν εκεί. Άρα δεν τους έχουμε ανάγκη. Τους ευαγγελάτους και τους άλλους τους φλόρους που κάνουν τα τσατσιμιτσικότσι με τα κόμματα. Το κατάλαβες. Σε λίγο θα αρχίσουν να αγοράζουν και site. Και θα έρθουν να μας πούνε, ξέρεις κάτι, πάρτε τόσα. Ας το λέω, αν το ξέρεις. Μόλις πάω 100.000, ας πούμε, χτύπημα, ελάτε εδώ, κοντά είμαι. Ας σου πούνε το κόμμα, θα σε πλησιάσουν τη δουλειά. Φυσικά. Τώρα θα προσπαθήσουν να μην σε έχουν ανεξάρτητο γενικότερα, να σου δώσουν κανένα μαρουλάκι, κανένα. Πρέπει να ξέρεις πότε θα πουλήσεις. Σταμάτα ρε κόκκινε εσύ. Μην μιλάς για πούληση. Άστο. Μην μου κάνεις μάθημα για πούληση. Καλησπέρα γλυκά μου παλικάρια. Είμαι ο Σωτήρης Παοξής από την ορεινή Ράχη Βέρειας. Ράχη. Ναι. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για την εκπομπή η οποία επιδρά πάνω μου σαν το καλύτερο ψυχοφάρμακο. Ψυχοφάρμακο. Έτσι λέω φίλος. Είμαστε ψυχιατροί, είμαστε. Όχι. Τότε. Ανισόρροπη. Άκου ψυχοφάρμακο. Η είδηση για τον Ημάγλου έχει τρεις μέρες. Ήμαρτον για αυτά τα φρέσκα νέα, ρε Γρηγόρη.
Λοιπόν, καθυστερημένε. Μη. Πώς μιλάς έτσι. Αν σήμερα δεν είναι πρωτοσέλιδο η Μάμουγλου σε όλες τις τουρκικές εφημερίδες, εγώ παρετούμαι αύριο. Ποιες είναι. Αν δεν είναι σημερινά πρωτοσέλιδα. Αν δεν είναι σημερινά πρωτοσέλιδα. Από πού παρετούμε. Τουρκικές... Από εδώ φεύγω. Μη. Όχι, εσύ τι κάνεις. Το στίχημα. Εσύ τι κάνεις. Βάζω στίχημα. Όχι, δεν το βάζω. Γιατί πουλάει πνεύμα. Γιατί κάνει το πονηρό. Βάζει στίχημα. Αν δεν. Εγώ λέω ότι σήμερα 27 του Γενάρη. Είναι πρωτοσέλιδο σε. Εντάξει. Τι μας νοιάζει ο Ιμάμογλου, μωρέ, τον Τουρκαλά τώρα. Είναι άμεσα συμβασμένα με εμάς. Τι άμεσα συμβασμένα είναι. Ο Ιμάμογλου έτρωγε. Η ακρίβεια, στην ενέργεια, στο φυσικό αέριο. Ο Ρώσος μας κάνει. Στο ρεύμα. Ο Ρώσος. Άμα κλείσει την κάνουνα. Βρε, γίνεται μακελιό τώρα. Τι μου λες τώρα. Υπάρχει και του Αζερμπαϊτζάν, των Αμερικανών, άστο. Άστο, πολλά γίνονται. Α, τα γεωπολιτικά. Πάμε παρακάτω. Εντάξει. Μα επηρεάζουν τη ζωή μας. Δεν πειράζει να παίξει λιγότερο στοίχημα. Καθόλου δεν παίξω. Καθώς χθες προέβλεψε τον γκολ δευτερόλεπτα πριν σημειωθεί από τον Άνταμ Τζανετόπουλο. Άνταμ, γιατί το λένε. Δεν ξέρω. Προφανώς κατάγεται. Έχει κάποια συγγένεια ή γεννήθηκε στο εξωτερικό. Δεν το ξέρω. Ένας γονιός πρέπει να είναι ξένος, δηλαδή. Ναι. Η μάνα. Δεν το ξέρω. Ο Τζανετόπουλος είναι του μπαμπά του επίθετο. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Όταν δεν ξέρω κάτι, τι να σου πω. Πάνε στον κόσμο. Λοιπόν, θες να πάμε στον κόσμο. Αφού είναι γραμμές γεμάτες. Πάμε. Καλησπέρα. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Παναθηναϊκός από Λάρισα. Καλώς τον. Κωστή, τώρα για το μάτσο Σάββατο με την Τρίπολη που είναι πολύ δύσκολο. Έχω να σε ενημερώσω ότι ο Βηγιαφάνιες δεν θα παίξει. Πώς κατεβαίνει ο Γιωβάνοβιτς. Πες μου την άποψή σου και εσύ, Γρηγόρη, φυσικά. Θα παίξει με Μαουρίσιο Αλεξανδρόπουλο. Και τον κόφτη ανάμεσα από τα στόπερ. Θα πάξει. Θα βάλω. Ναι, θα βάλω. Θα αντέξει. Ορίστε. Θα αντέξει ο Μαουρίσιο πάλι 80 λεπτά. Ποιο χάφα ακόμα έχετε εσείς. Το Λούντβιχτ, μαλλογικά που θα παίξει. Ο Λούντβιχτ. Κοίτα, ναι. Λάδεις. Εγώ σε αυτό το μάτς θα έπαιρνα τον Αλεξανδρόπουλο και θα τον έλεγα. Θα σε βάλω στη θέση του Βηγιαφάνες. Δηλαδή θα σε βάλω σαν δεκάρο όκταρο. Όχι σαν οκτάρο έξαρο. Θέλω από σένα όμως, έτσι όπως μπαίνεις κάθετα, να μπαίνεις, θέλω να μου πάρεις ένα πέναλτι, να μου κάνεις δύο assist και να μου κάνεις τέσσερα σούτ από μέση απόσταση. Και να κατεβαίνει με την μπάλα αυτό που κάνει. Θα μπαίνεις, παιδί μου, κάθετα. Στο στόπερ απάνω θα τον τριπλέρνεις. Θα σου κάνει φάουλ. Θέλω να μου πάρεις ένα πέναλτι, να μου κάνεις τέσσερα σούτ από μέση απόσταση και να μου τριπλάρεις δύο-τρεις φορές, να φύγεις και να πλασάρεις μια φορά ή να δώσεις μια assist. Τέσσερις assist. Θα μπορείς να μου τα κάνεις, θα το πω. Θα έχω τον Μαουρίσιο, το Μαουρίσιο και τον Στόπερ. Και άμα κουραστεί ο Μαουρίσιο, θα βάλω τον Λούντβιχ πάνω στο Μαουρίσιο. Εσένα θα σε βάλω 90 λεπτά. Θα του ξηγηθώ τέτοια στο ξενοδοχείο κουβέντα. Άσο, το βλέπετε. Πού, στη λεωφόρο. Ναι, λογικά το λεωφόρο βλέπω, ναι. Και άλλαξε η ώρα. Είναι 3. Δεν είναι 7, άλλαξε, πήγε 3. Θα πάει με τον Άρη. Τι εννοείται με τον Άρη. Σάββατο παίζει. Σάββατο, ναι. Θα ναι. Κάτσω να το δω το Σάββατο. Ναι. Άσο, το βλέπετε, Γρηγόρη. Ναι, το βλέπω, άσο, ναι. Και 2-3 γκολ. Δεν βιάζομαι. Βιάζομαι εγώ. Okay. 2-0 θα το πετάξεις. Και θα έλεγα τον Αλεξανδρόπουλο αυτή την κουβέντα. Στο ξενοδοχείο που θα ήμασταν. Στο δωμάτιο, κατηδίαν οι δυο μας. Έτσι θέλω να από σένα. Έτσι θέλω να παίξεις. Και μετά με την ομάδα συντακτική και ιδιαίτερα στο ξενοδοχείο. Τον Αλεξανδρόπουλο. Καλησπέρα. Όχι, δεν θα σε βάλω οχτάρι, δεκάρι θα σε βάλω. Θα του έλεγα εγώ. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Καλησπέρα, Γόκκινε, καλησπέρα, Μάλι. Καλησπέρα. Να κοιτάξεις το λαρίκι σου να μην πεθάνεις από το λάριγκα. Ναι, γελά. Πόσα πακέτα την ημέρα καπνίζεις, ρε. Εγώ. Ναι. Στριφτό καπνίζω με τσιβάνα, όχι φίλτρο. Σε κατάλαβα. Τα λαρίγκια σου είναι στα κόκκινα. Να πας να κάνεις μια λαρυγκοσκόπηση. Αφού με ξέρεις και προσωπικά, πώς δεν με κατάλαβες. Σε ξέρω, ναι, ναι. Σε λέω και κατηδίαν, πάρε δε στο λαρίγκι. Κόκκινε. Εγώ τον προστάτη χθες τον είδα. Γελάει. Κόκκινε. Ορίστε. Εγώ θέλω να βάλω ένα στοίχημα ότι ο Πάκος θα το πάρει το πρωτάθλημα μαζί σου. Αν το χάσω, θα σου κάνω ένα τραπέζι με όλους τους φίλους σου. Άμα το κερδίσω όμως, θα πιούμε ένα μπουκάλι ουίσκι στην τροπιοθήκη στο Μακεδονία Παλάς. Λέγεσαι. Όχι. Όχι. Δε,
Όταν βάλει το χέρι στην τσέπη, αφήνει νύχια πολλά έτσι για να κρατσουνάει το πόδι του να μην το βάζει. Με το Ρωμάλι, επειδή έχασε και δεν το πλήρωσε το στοίχημα. Ναι. Και επειδή είμαι και καμιά δεκαετία χρόνια πιο μεγάλος από αυτόν με ξέρει, για να πατήσει το στοίχημα μας λέει να παλέψουμε ρε παιδί μου, φιλικά να παλέψουμε, ναι, εκεί στην παραλία. Αν με κερδίσει θα το πατήσει το στοίχημα. Δεν μου λες τώρα πάλι ή μπόξ θα παίξουμε. Όχι πάλι, πάλι. Πάλι δεν πάω, μπόξ θα παίξουμε. Θα πασαληφθούμε και λάδι όπως κάναν στα πανηγύρια. Εσύ έχεις δυνατά δάχτυλα, εγώ δεν έχω. Είμαι γρήγορος στους ώμους. Άμα παλέψουμε θα με κερδίσεις. Αποκλείεται. Α, έχεις δυνατά δάχτυλα. Εγώ είμαι πατάτα στα δάχτυλα. Είμαι δυνατός πάνω, στους ώμους. Όχι ρε, είσαι καλό, αφού σε είδα, ξέρω ότι είσαι γρήγορος. Θα με κερδίσεις στην πάλη. Στην πάλη δεν είμαι καλός. Στην πάλη, μόνο πάλι, μόνο πάλι. Σε ρε, πονηρέ. Έγινε ρε. Καλή εκπομπή να γίνεται. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ωραία, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνει, ο Μιχάλης καλά είναι, Κώστα. Ο? Ο Σαρόπουλος καλά είναι. Γιατί να μην είναι καλά. Δύο υπογλώσσια πήρε χθες και λέει ξανά το μαζί σου δεν κάνω. Για χθες. Δεν κάνω χθες, μαζί σου λέει. Ωραία. Έρχονται φωνές από το υπερπέραν, δεν μπορώ λέει να κάνω μαζί σου. Ε, τον πέθανες χθες ρε. Τον πέθανα. Δεν το ήξερα ότι ήταν τόσο παθιασμένος με τον Άρη. Αλλά χθες ήταν αυτό το παιχνίδι και εσύ ρε Μάτζιο. Εντάξει, δεν στέει κιόλας. Τι να κάνει ρε ο Μάτσιος. Ας αλλάξει ρε Κώστα κάτι να πούμε μέσα στο μάτς. Ας κάνει τον... αφού βλέπει ότι ο μαύρος αυτός που πάχινε που λες που ήρθε από το κόπο Αφρικα. Ας τον βάλει ξέρω εγώ αλλού, ας κάνει κάτι μέσα. Δεν έχω δει άνθρωπο να παχαίνει τόσο γρήγορα σε τόσες λίγες μέρες. Ρε φίλε εντάξει τώρα εγώ τον... εντάξει, δεν έχω δει τέτοιο πράγμα. Τέτοιο πράγμα τόσο γρήγορα δεν έχω δει. Αλλά ας κάνει μια εσωτερική για να πάει να το βάλει στα άκρα, να το βάλει πιο μπροστά, πιο πίσω. Κάνει εγώ λέω να τον βάλει σε ένα αεροπλάνο στις αποσκευές και στις 10.000 πόδια να πατήσει το κουμπί, να τον πετάξει με το αλεξίπτωτο, να τον πάρει ο ωκεανός. Εκεί λέει να τον βάλει. Πέταξε, τώρα... Πα τον βάλει, ρε. Τι να τον βάλει, ρε. Ένα χρόνο σας λέω ότι να τον βάλει, ρε. Πώς τα, ξέρεις τι κατάλαβα εγώ. Τι. Μάλλον ο Καρυπίδης πήρε τα λουριά του Άρη μόνος του και το Μάτζιο δεν το βλέπω καλά. Τι λέει. Φίλε ο Μάτζιος και να φύγει από τον Άρη τώρα, Γενάρη, μήνα. Μου μυρίζει για φευγάλα ο Μάτζιος. Εντάξει. Ο ίδιος δηλαδή. Εντάξει. Ο ίδιος. Είχες δίκιο τότε που έλεγες φύγε Μάτζιο. Φύγε βρε του λέω το καλοκαίρι βρε κορόιδο. Κατάλαβες. Βρε κορόιδο. Φύγε στα πίξου βρε κορόιδο. Ήταν και στα καλά του τότε και θα έπαιρνε καλή δουλειά σε καλή φίλε, ομάδα. Να σου πω κάτι. Και έτσι τώρα, όπως βλέπεις. Και τώρα έπεσε πολύ στα μάτια Αμπόλα, των ομάδων. Αμπόλα, έτσι όπως βλέπεις το Μάτζιο. Πώς τον βλέπεις έτσι. Αν ερχόταν στην επιχείρησή σου και τον είχε συνάδελφο, σε έπιανε κατάθλιψη. Όχι, έχει το βλέμμα το κοιμισμένο, δεν το θέλω. Όχι. Αυτός μέσα του φίλε έχει πεθάνει, αλλά δεν το ξέρει. Κοίταξε, δηλαδή τέτοιο πράγμα δεν έχω δει. Τέτοια... Εγώ βλέπω ότι συμβαίνουν περίεργα πράγματα στον Άρη. Ναι. Δεν ξέρω τώρα, ίσως είναι να υπεκφεύγει ο Καρυπίδης για μεταγραφές, γιατί δεν το βλέπω πολύ ζεστό τώρα. Αν και πληρώνει τα έξοδα των αλωνών που είχαν κάνει παλιά, τώρα δεν το βλέπω φίλε τόσο, Ντίνο, τόσο ζεστό, δεν το βλέπω τώρα. Έχει παγώσει ο Καρυπίδης, θα το ξέρεις. Καλά έχει. Εμένα το βλέπω. Κοίτα, ο Καρυπίδης, ναι, ανάλογα με το μέγεθος του Άρη, έχει πληρώσει περισσότερα από ότι ο Σαβίδης τα 11 εκατομμύρια. Τα 11, ναι, το τσάι του Σαββίδη, 11 κανα... εκατομμύρια, ήταν μπρούκλικο. Ναι, σε αναλογία, ναι. Σε αναλογία τώρα, 200 ένας, 600 άλλος, ένα 200 ο άλλος. Πρέπει, ναι, ναι. Πρέπει να μέχρι στιγμής ο Καρυπίδης, δεν θυμάμαι το ποσό άνθρωπος, έχει πληρώσει τις αμαρτίες των αλωνών και γι' αυτό φωνάζουν για τον Ελευθερούδη ή κάποιοι Αριανοί, τι τον έχει, είναι του παρελθόντος και τέτοια. Ναι, κοίταξε. Και τώρα ήταν μεγάλο τέτοιο προχθές που σταματήσανε το λεωφορείο χθες το βράδυ οι Αριανοί και κράτηναν τους παίχτες και τον προπονητή. Γιατί πιστεύω ότι ποιον παίζει τώρα ο Άρης, που παίζει. Στο Αγρίνιο. Μέσα στο Αγρίνιο. Ναι. Λοιπόν, έρχεται και χειρότερα πράγματα, έτσι πιστεύω εγώ. Χειρότερα θα πάθουν στο Αγρίνιο, να το ξέρεις. Και πιστεύω ότι θα είναι και η φυγή του Μάντσβικη.
Έτσι πιστεύω εγώ. Εσύ πώς είσαι, καιρό έχω να σου ακούσω, έχεις κανένα πρόβλημα? Εγώ όχι, ρε φίλε, εντάξει, τα γνωστά αυτά κολπικές μαρμαριές και ιστορίες. Κολπική μαρμαριγή μισή Ελλάδα έχει. Παίρνει το κάπου και σε μια γαρά. Όχι, ρε, εσύ, εντάξει, εγώ είμαι. Δεν είναι τίποτα η κολπική μαρμαριγή σήμερα. Ρε, εσύ τώρα τρεις μήνες θα έρθω στον Άγιο Λουκά να κάνω γύρια τομογραφία. Αξονική. Για αυτούς που έχουν αυτό το πρόβλημα. Στον Άγιο Λουκά θα πας. Ναι, τομογράφος. Ναι. Ναι. Έχεις κανένα καλό αμάξι. Ναι. Ορίστε. Αμάξι καλό έχεις. Τι να έχω, όχι, ρε, εκείνο το Πόλο που είχα. Το Πόλο, άμα το πουλήσεις, δεν θα σε φτάσουν τα λεφτά. Είναι καλή κλινική, φοβερή κλινική. Ο Κατσάρκας είναι γίγαντας. Ναι, δεν θα μείνω μέσα, ρε, εξέταση είναι. Σε βλέπω Μπρούκλης, ναι. Στα χωράφια μπόλικα. Εντάξει. Άμα έρθει στον Άγιο Λουκά, παίρνω να πιούμε καφέ από εδώ. Μετά. Ναι, θα έρθω, ρε φίλε, εντάξει. Έλα, σε δούμε, άντε. Δύο βήματα είναι ο Άγιος Λουκάς από το Μετρόπολης, άντε. Εντάξει, άμα δεν πεθάνουμε μέχρι τότε θα πω. Δεν πεθαίνεις, δεν πεθαίνεις. Ένα πεσημιστή στο αποκολπική μαρμαργή. Ένα στο τηλέφωνο. Αποκολπική μαρμαργή δεν πεθαίνεις, μη φοβάσαι. Πάμε επόμενη. Να είσαι καλά, Μπόλα. Άνταμ το λένε, λέει, ο 709. Άνταμ. Γιατί γεννήθηκε στην Αυστραλία. Αυστραλός είναι. Μάλιστα. Παρακαλώ. Μάλιστα. Έλα, Κωστή, πιστεύεις ότι ο Μητσοτάκης είναι καλύτερος από τον Τσίπρα? Ναι. Γιατί στην απαντεωνία. Στο ψέμα. Σ' όλα. Α, σε όλα, ναι. Γιατί λες ότι ο Τσίπρας είναι εξαφανισμένος. Ο Τσίπρας κάθε μέρα και δελτίο τύπου έχει και στο Instagram είναι και τη γνώμη του σε κάθε σμαρτό που βγω, τι γίνεται. Σκίσκει τη λότα, πες τον Τσίπρα. Τέτοια αντιπολίτευση που κάνει. Σιγά την αντιπολίτευση που κάνει, τον είδα εγώ. Να τον παρακολουθεί. Τον είδε που βγήκε τρεις φορές και είπε ότι είναι χοντρός. Το θέλω, είναι πιο δυναμικό, ρε, το καταλαβαίνει. Κοίταξε, πιο δυναμικό. Σε ένα κράτος το οποίο οι εστιατόρες είναι δεξί. Η νύχτα είναι δεξί. Το ξέρω, όλοι δεξί είναι. Άκου τώρα, άκου τώρα. Τα κανάλια είναι δεξιά. Ξέρεις. Οι δημοσιογράφοι είναι δεξί. Όλοι δεξί είναι, ρε. Άλλο λέω όμως. Άλλο λέω. Άλλο λέω. Ξέρεις τι βλέπω. Άκου τι με. Άκου φίλε. Θέλω να σου πω ένα πράγμα μόνο για να καταλάβεις. Δεν τον βλέπω να έχει τέτοιο πάθος για την εξουσία ξανά. Τον βλέπω δηλαδή μαλθακό. Μετά από τέτοιο πατατράκ που έφαγε είναι λίγο δύσκολο. Πρόσεξε με τώρα. Τι πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ για τα εμβόλια, ξέρεις? Είδες ότι δεν ξέρεις. Δεν έχει. Να συνταγογραφούνται. Ούτε δωρεάν, που είπε ο καινούριος που βγήκε του Πασόκ. Ούτε ψέματα και 2 χιλιάρικα θα δώσω και παραμύθια. Συνταγογράφηση να πληρώνει και ένα μερίδιο. Το ήξερες? Δεν το ήξερες? Όχι, συνταγογράφηση δεν την ήξερα, όχι. Και πολλά δεν ξέρεις. Καλά. Κάθε μέρα σε γράφω. Εδώ δεν συνταγογραφούνται. Θα διαβάζεις και με γράφεις. Εδώ δεν συνταγογραφούνται. Εδώ, Αχιλλέα. Κάθε μέρα Αχιλλέα. Ανακοίνωση. Αχιλλέα. Instagram. Τα διαβάζω, ρε. Αχιλλέα. Τον κατάλαβε. Εδώ δεν συνταγογραφεί του 4 τη σωμάτου τώρα. Τι μου λες? Εγώ λέω στον άλλο τον ηλίθιο, τον φίλο σου δίπλα σου. Πες τώρα, τον ηλίθιο, δεν πειράζει. Συγγνώμη. Ρε, πες, λέει για τον Τσίπρα, ενώ δεν έχει ιδέα τι του γίνεται. Ενώ αντί να ξυπνήσει τον κόσμο να του πει τι γίνεται. Εδώ δεν ήξερε ότι έχει ανοίξει η Αττική Οδό και ότι λέει ο Προεστιακό. Ο Μητσοτάκη είναι ικανό. Πού είναι πιο ικανό, όταν κυβερνούσε. Έλα, ρε, σου δείξαμε τον Τσίπρα σήμερα. Ο Βλάχαρο από την Τούπα που κατεβαίνει στην Αθήνα δεν ήξερε τι ψάχνει να βρει. Άλλο κάνει βόλτα στην πάρτι, θα ρε. Και λέει ότι ήταν μια στιγμή ανεμελιά. Και λέει ότι ήταν μια στιγμή ανεμελιά. Ελαφρά την καρδία συνεχώ. Εντάξει, υπάρχουν και μερικοί που είναι ακόμα ΣΥΡΙΖΑ. Τον Γκάλοπ το είδες εχθές και κλείνω. Βγάλανε 20% τον Ανδρουλάκη, είδαμε τον άλλο και τους έκανε μήνυση ο Τσίπρας. Δεν τα λέει ο Γρηγόρης, δεν τα διαβάζετε. Αφού το παίρνει Λατινοπούλου στα διαλύματα, ρε. Και είδες ότι σήμερα έκανε πρόταση μοφής. Δεν λένε τίποτα. Η Λατινοπούλου τον έχει φημώσει, ρε. Ναι, ρε, γόρι μου, αλλά εγώ γιατί ξέρω αυτά που πρέπει. Εσύ που είσαι όλη τη μέρα, εγώ στον Άγιο Λουκά τώρα με σε ζήτησα γαστρονολόγο και γύρισα τώρα από γαστροσκόπηση και ξέρω πιο πολλά από σένα. Πάρε έναν άνθρωπο να συμπληρώνει άμα δεν μπορεί. Βέβαια, τα ουίσκι που κατεβάζεις, τι γαστροσκόπηση να κάνεις. Ναι, εντάξει, με το είχες πει στον Καλαμίτσι, τι να κάνω. Μην πίνεις σου λέω, μα δεν με ακούς.
τριτερολόγο και με έγραψε τα παπούτια σου. Τα διαβάζω πάντως αυτά που με στέλνεις να με στέλνεις. Τα διαβάζεις, αλλά... Εντάξει, έγινε, έγινε. Έλα, σιριζόσκυλο, να μου τα γράφεις, άντε, να τα λέω. Σιριζόσκυλο, εσύ τι είσαι, κοπρόσκυλο. Καλά, κλείσε, φύγε από εδώ. Άνοιξε τελικά η Αττική οδός. Δεν το πιάνεις αυτό να. Άνοιξε η Αττική οδός. Άνοιξε η Αττική οδός. Ο προαστιακός από πότε δουλεύει? Μπράβο Γρηγόρη. Στα Μποκουλιανός έστειλε μήνυμα μου είπε. Δεν ήρθε μήνυμα. Κάνα μήνυμα. Τα Πιαντριάννα, έλα εντάξει. Άντε πάμε παρακάτω. Καλησπέρα, ραπ και κόκκινο. Στο μάτς με τον Πανατολικό του Άρη θα φανεί αν οι παίκτες θέλουν το μάτς ή όχι. Ρωτάει 845. Θέλει να πει αυτός τώρα ότι οι παίκτες το κάνουν επίτηδες. Ο Κανέα δηλαδή στο αυτό το σιλάω ότι επίτηδες με το δεξί πόδι. Όχι, είναι η κατεμιά του Άρη που εκεί βρέθηκε ο Κανέα. Είναι κατεμιά. Δεν είναι κατεμιά. Γιατί είναι κατεμιά. Γιατί άλλο παίκτη θέλει να σκοράρει. Τι είναι κατεμιά. Καταρχήν προηγείται ο Άρης στο rebound, κερδίζει ο Άρης στο rebound. Και ο Κανέα μόνο. Ο πιο λάθο παίκτη. Αντί να το κάνουμε το αριστερό το πόδι. Ο πιο λάθο παίκτη. Και τι να κάνω εγώ τώρα που πήγε εκεί μπάλα. Δεν είναι κατεμιά για τον Άρη. Δεν είναι κατεμιά. Άμα το έβαζε, θα ήταν κατεμιά για του άλλου. Ναι. Όχι. Θα ήταν ότι το rebound το πήρε ο Άρης και δεν το πήρε η Λαμία. Άρα το πρόλαβε στο rebound. Εσύ μπάλα τη βλέπει έτσι. Εντάξει. Πάμε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Μάλιστα. Τώρα εντάξει. Παιδάκι μου. Άσε το! Μέχρι μια ώρα! Άιτε! Πλήθηκες. Έβαλες από κάτω. Άξι. Μη διαφημίζεται. Μας πληρώνουν. Άιτε καθίστε. Τέλος πάντων, το αυτό το που. Παρακαλώ. Ναι. Χαίρετε. Χαίρετε. Ποιος χαίρεται? Ραπτόπουλε, μας πήγε στα μείω που στα ράχτε. 0-0. 6,5 φράγκα. Παράταση 6,5 φράγκα σου δώσε. Βέβαια. Καλοφάγοντα. Τρία άτομα από 10 ευρώ βγάλαμε από 65 ευρώ καθένα. Μια χαρά. Βλέπαμε και το live και τα δύο τα live και του Γρηγόρη Κωστή, ξέρεις ποιον έχει δίπλα σου αυτή τη στιγμή? Ποιον? Έχει τον άνθρωπο ο οποίος τη δεκαετία του 80 έφερε πρώτος εκπομπή με NBA στην Ελλάδα. Του 90, μπερδεύεσαι. Τα αδέρφη Γρηγόρης Κωστή. Του 90, μπερδεύεσαι. Oh, και όταν το ρωτήσαμε ένα βασικό πράγμα πότε έγινε η ένωση των ομάδων, είπε ψάξε να βρεις. Έτσι λέει τώρα πλέον. Επειδή είσαι νεαρός, λογικό είναι να μην ξέρεις τι έγινε πριν από τόσα χρόνια. Γρηγόρη, πότε έγιναν οι ομάδες? Λογικό είναι να μην ξέρεις. Μπορείς να μου απαντήσεις. Μπορείς να ρωτήσεις γονείς σου αν υπήρχε αυτή η εκπομπή ή όχι. Οι γονείς μου... Ξέρεις πότε έγιναν ή να σου τους πω εγώ? Όχι, οι γονείς σου. 1990, οι γονείς σου τι ηλικία? 90. Τι να κάνει. Νέα παιδιά είναι, δικαιολογούνται. Παρακαλώ. Μπράβο Γρηγόρη, αλτρουιστή. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι κύριε, εσείς. Είμαι αυτός που δεν συμπαθείς, ο κριτικός. Δεν συμπαθώ κανένα κριτικό. Ούτε γιατί? Καμία κριτικιά. Εντάξει, κριτικιά συμπαθούσα μία, αλλά μετά δεν τη συμπάθησα. Λέγε. Τον έκλωσε. Λοιπόν, ναι, καλά, καλά. Πρώτον, ακούς? Ναι. Λοιπόν, εσύ που δεν συμπαθείς τον Όφη και το λες παράδειγμα του ΠΑΟΚ, και τον Λάμπρου θα πάρουμε να τον αγοράσουμε, πρώτον. Και Σεντερφόρ πήραμε. Σεντερφόρ δεν είχατε. Ναι, και επειδή μας κράζανε, επειδή αλλάξαμε το σήμα. Ο Άρης τώρα που έχει το ίδιο σήμα... χρωστάει 300.000 στον άλλο και 100.000 βγήκε σήμερα απόφαση πριν 10 λεπτά τη χρωστέ έναν άλλο. Ο Άρης θα πληρώσει άλλα 10 εκατομμύρια με το σήμα που έχει. Σωστά μιλάς. Σωστά μιλάω. Οπότε μην κοροϊδεύετε τον Όφη που άλλαξε σήμα, γιατί. Όχι, εγώ δεν το κοροϊδεύσα για το σήμα. Στην αρχή του την πέσανε του Πρόεδρου το άλλαξε το σήμα. Ο Κορονάκης και η παρέα του Σύφης φώναζαν για το σήμα. Οι παλέμαχοι από ό,τι είδα. Εντάξει. Τότε, ναι. Ναι, αυτό είδα εγώ. Δεν πήρα όμως θέση. Δεν ανακατεύτηκα. Την πέσανε. Δεν ανακατεύτηκα σε αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί δεν μπορούσαν να πούνε ότι βγήκαμε και αλλάξαμε το σήμα επειδή θα μας ακολουθούν τα χρέη. Αυτός ήταν ο λόγος. Εντάξει, οι άλλοι το είδανε συναισθηματικά, δεν ξέρανε το λογιστήριο, ο Κορονάκης και η παρέα του. Εντάξει. Εμάς, επειδή είναι έξυπνοι άνθρωποι, το κάνανε λοιπόν. Και τι ακόμη, επειδή όταν έπαιζε ο Όφη με τον Άρη εδώ πέρα, ο Τραωρέ, αυτός που έχασε το πέναλτι, έβαζε γλώσσα, κοροϊδεύε. Και ο Δελιζής κατούρισε στο κόρνερ και κοροϊδεύε. Επειδή αυτά δεν τα είπανε ποτέ εκεί πέρα. Πού κοροϊδεύε στη Χαριλάου? Πού, στο Γιατί Κουλέ. Α, στο Γιατί Κουλέ κοροϊδεύε. Ναι. Πλατεία Κορνάρου. Ναι. Καλά να πάθουν οι άτιτλοι, 53 χρόνια άτιτλοι. Ο Όφη πήρε πιο. Ο Όφη είχε πάρει 30 χρόνια κύπελο. Αυτή είναι, και ο πατέρα μου δεν τον έζησε. Δεν έζησε τρόπε του Άρη, ο πατέρα μου. Λοιπόν, καλά να πάθετε. Και μια ζωή θα είναι παράρτημα του Ολυμπιακού Άρη. Τι παράρτημα. Παράρτημα είναι, αυτή είναι η αλήθεια.
Έγινε κριτική μου, να σε καλά. Επόμενη γραμμή. Ωραίο ο Φίτζης. Το πώς το είπε, κοροϊδεύε. Μ' άρεσε, αυτό δεν το ξέρω, είναι κριτική έκφραση. Το κοροϊδεύε, ωραίο. Παρακαλώ. Σταμάτα ρε, μάλιστα. Χαίρετε. Χαίρετε κύριε. Κομμουνιστής, παουκάρας. Λογικό. Πόντιος. Δύσκολος. Και ανεβολίαστος. Επικίνδυνος. Δικαίωμά σου. Φωτιά και λαύρα είσαι. Πω 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 πω. Τι συνδυασμός είναι αυτός. Λέγε. Θα σας δώσω και στους δύο ερωτήματα. Μάλιστα. Για μένα Άρης δεν υπάρχει. Η καλύτερη ομάδα ήταν ο Ηρακλής. Και θέλω κύριε Ραπτοβουλέ. Μάλιστα. Να μου πείτε όταν ο Ολυμπιακός έβγαζε κάτι με μαμπούλε, κάτι που πουλούσαν ορολόγια για τους βγάζαν. Ναι. Το Βασίλη, το Χατζηπαναγή, γιατί δεν το βγάλανε δελτίο να παίξει στην Εθνική που ήταν για μένα ανώτερο και από τον Μαραντόνα. Πρώτο ερώτημα. Μέγα λάθος. Γιατί? Μέγα λάθος. Έπρεπε να τον παντρέψουν με μια Ελληνίδα, να τον κάνουν Έλληνα και να παίξει στην Εθνική. Όχι ρε φίλε, υπήρχε μεγαλύτερος μεγάλος ο Χατζηπαναγή. Εγώ με πάω γάλας σου λέω. Εσύ τον αγαπάς, τον αγαπάς τον Χατζηπαναγή σαν παόξης βέβαια. Δεν σου πήρε κανέναν τίτλο, τον Γκάλι του βρίζε στη μάνα που σε κέρδιζε και σου πήρε τους τίτλους βέβαια. Εγώ έφευγα εδώ από το χωριό μου και πήγαινα στη Θεσσαλονίκη, ανέβαινα με το Μοντρίτσι και πήγαινα να δω τον... Ξέρω ρε φίλε, έτσι γέμιζε το Καφτατζόγλιο, οι παοξίδες το γέμιζαν. Άσε ρε την προπαγάνδα σας ρε, άσε την προπαγάνδα σας. Το Καφτατζόγλιο το γεμίζαν οι άλλοι για να δουν το Χατζηπαναγή. Καλά καλά. Τι καλά καλά. Δεύτερο, εγώ σαν ανεμβολίαστος είμαι πατριώτης. Γιατί δεν χρεώνω το κράτος. Ναι. Άμα πάθεις κανένα κορονοϊό και σε βάλουν κανένα μήνα μέσα όμως, θα το βάλεις μέσα το κράτος. Ναι. Ναι, αλλά 40 χρόνια ρε σύντροφε, εγώ πλέον δεν εισφορέσω. Εγώ 10.000 έσημα. Και εγώ έχω 8.500 έσημα. Τι πάει να πει αυτό. Σα κρατάνε αυτά. Δεν πρέπει να έχουν την περιέργεια. Σιγά μην με έχουν και στα όπα-όπα. Γελάς τετραρούθουνε πόντι επαόξι κουμούνα. Κύριε Ραπτοβουλέ. Τετραρούθουνε. Κύριε Ραπτοβουλέ. Και θέλω να μ' απαντήσεις σε κάτι. Ό,τι θέλεις αγόρι. Εγώ σαν παουκάρας. Ναι. Όταν βλέπω 11 παίχτες μέσα. Ναι. Μισθοφόρους. Ναι. Μπορεί να μπαουκάρω, γιατί εγώ θυμάμαι τον Αρίστατο μου τον Φουντουκίδη, τον Μιτσάλα τον Παρίδη, τον Άγγελο τον Αναστησιάδη, τον Χρήστο τον Δευτέρα. Καλά τα λες, αλλά έχουμε παγκοσμιοποίηση, άστο. Και εσείς οι κομμουνιστές, δεν μπορείς να μιλάς για πατριωτισμό και για Έλληνες παίκτες όταν είσαι κομμουνιστής. Πρέπει να πας στο γιατρό να σου πει τι είσαι, κομμουνιστής ή πόντιος. Δηλαδή έχεις τρεις ιδιότητες. Γελάει. Το που γελάει. Καλό μεσημέρι, φύγε. Να σε γερό. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, καλησπέρα, παιδιά. Καλώς τον. Να πούμε δύο πραγματάκια. Κωστή, επειδή σε ακούω Αριανός από Κεσαριανή καταρχάς και σε περιμένω όποτε έρθεις, γιατί ακούω που είσαι εδώ ζωγράφου, γουδί και αυτά. Άμα σε πετύχω να πιούμε καφέ, να πούμε να πιούμε τσίπουρο, ό,τι πίνεις, κρασί, ό,τι πίνεις. Δεν πίνω, δεν πίνω. Θα πιούμε σόδα, εσύ πιες ό,τι θες. Ωραία, λοιπόν. Καταρχάς, επειδή σε ακούω τον τελευταίο καιρό που έχεις ανησυχίες, ας πούμε, συσταγωγικά πολιτικές, εγώ να σου πω ότι υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση που λέγεται Θάνος Τζίμερος, α πούμε, είναι ένα κόμμα το οποίο λέγεται Δημιουργία Ξανά, το οποίο μπορείς να το δεις. Ο Τζίμερος είναι ο αγνωστικιστής. Ναι. Σαν εναλλακτική πρόταση, ας πούμε, μπορείς να το δεις. Εμένα μου αρέσουν οι εναλλακτικοί και είμαι της εναλλακτικής πάντα. Ναι. Λοιπόν. Πάμε τώρα στα του Άρη. Θέλω κάποιον να μου κάνει κλικ ρε γαμώτο. Άμα μου κάνει κλικ εμένα, άμα μου κάνει κλικ, θα πάω με πάθος απάνω του να πούμε. Αλλά θέλω το κλικ να με κάνει. Εγώ όταν με κάνει κάποιος, άκου. Εγώ δεν μου κάνει κανένας κλικ. Άμα μου κάνει κάτι κλικ, πέφτω με πάθος απάνω. Δηλαδή θα πέσω με πάθος ή θα είμαι αδιάφορος. Δεν πάω μέτρια χλιαρά να πούμε. Ή πιστεύω πολύ ή δεν πιστεύω καθόλου. Κατάλαβες, δεν πάω χλιαρός. Ωραία, ωραία. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στα του Άρη τώρα. Ναι. Αρχικά αυτό που λες για το ότι
ότι πρέπει να κάνεις την κριτική από την αρχή. Εγώ σε είχα πάρει και τον Ιούλιο που λέγαμε ότι δεν έκανε τις προσθήκες που έπρεπε να κάνει ο Καρυπίδης τότε. Αλλά όπως και να το κάνουμε, δεν μπορούμε να τον κρίνουμε γιατί με εκτιμήσει. Τι να τον κρίνεις, μωρέ. Πληρώνει του 20 χρόνια τα φέσια των άλλων. Τι ατόμπο. Από εκεί και πέρα. Το λέω αυτά που πρέπει. Από εκεί και πέρα στο αγωνιστικό κομμάτι. Επειδή και το live σου το έβλεπα και είδα και το είδες και εσύ όλο το παιχνίδι. Δεν είδες ότι οι παίχτες στο τέλος άρχισαν να βγάζουν λίγο πάθος και λίγο δύναμη. Και όχι τόσο για την ομάδα. Αλλά περισσότερο ξέρεις, σαν εγωισμός προσωπικότητας, ας πούμε. Σου λέω ότι θα αποκλειστούμε εμείς από αυτούς, ας πούμε. Και στο τέλος άρχισε να κάνει κάποιες φάσεις ο Άρης. Έκανε γιατί έπαιξε με Καμαρά Μάνο, τρία χαφ, και κράτησε και την άμυνα καλά. Αλλά στο κόρνερ δεν αφήνουμε το στόπερ, ο σέντερφορ απροσπέλαστο. Εντάξει, εκεί ρε Κωστή είναι και. Το Μάτιο φώναζε, τον άκουγα εγώ. Και είχε δώσει εντολή στο Μάνο, που είναι ένα 81. Ενώ ο Καμαρά είναι ένα 76 σαν και εμένα. Κοντός. Ένα 76 κοντός. Και έβαλε το 75 με εγώ. Και τον έβαλε πάνω. Και τον έβαλε πάνω στη ζώνη. Και δεν τον έβαλε man to man. Άμα θέλετε, ο Αλέφαντος πέθανε και το man to man ζει. Εγώ στη φάση του γκολ είδα το Φαμπιάνο και τον Μπράβεκ στην ουσία που ήταν πάνω του και δεν πήδηξε κανείς. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το εξής. Εσύ που βλέπεις ποδόσφαιρο και βλέπεις τον Άρη, ας πούμε. Δεν βλέπεις ότι υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο δεν είναι αγωνιστικό? Δεν θεωρείς ότι ο Άρης εσωτερικά έχει πολύ μεγάλα προβλήματα? Κοίταξε. Και αυτό δεν είναι τωρινό, απλά τώρα έσκασε. Κοίταξε. Γιατί κυπέθεσε ενδεχομένως. Εγώ είδα 120 λεπτά τον Άρη. Και να σου πω, ναι. Και να σου πω και κάτι τελευταίο και μετά να ακούσεις την ανάλυση σου. Εγώ ήμουνα και είμαι υπέρ του Μάτζιου. Το μόνο λάθος όμως που έχει κάνει ο Μάτζιος φέτος είναι ότι έκανε κακή διαχείριση. Πρώτον, στο ότι ενώ ήξερε ότι θα λείψει, ας πούμε, ο Καμαρά, που okay, δεν είναι το βαρύ πυροβολικό, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος στηρίζεται η ομάδα, ενώ ήξερε ότι θα λείπει για ένα διάστημα, δεν φρόντισε να είναι, είτε λέγεται Μάνος, είτε λέγεται Λόπες, είτε λέγεται οτιδήποτε, να είναι έτοιμος στο να πάρει ένα 90 λεπτό έστω, να μπορεί να είναι σε μια φυσική κατάσταση α, να μπορεί να παίξει, γιατί και οι υπόλοιποι από πίσω έχουν σκάσει, δηλαδή ο Μαντσίνη έχει σκάσει, ο Μπερτόλιο έχει σκάσει, ο Γκάμα δεν μπορεί άλλο. Πρώτον, και δεύτερον, γιατί σε κάποια παιχνίδια δεν μπορούσε να βάλει κάποιους νεαρούς παίχτες. Και βλέπεις ότι τα χαύσου πλέον έχουν σχάσει. Δεν έχουν άλλες ανάσεις να παίξουν. Γιατί η δύναμη του Άρη στην ουσία ήταν η άμυνα και ο πολύ καλός άξονας στα χαύ. Δηλαδή, στο μόνο δηλαδή που του ρίχνω άδικο ότι φταίει είναι αυτό. Και τώρα θα ήθελα να σε ακούσω. Τώρα κλείσαμε και θα με ακούσεις αύριο. Λοιπόν, ακολουθεί η κυρία Τάνια Δήμου με ειδήσεις. Αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο.